Γεια σας, γεια σας. Καλησπέρα σε όλους. Ράδιο Μαρμίτα, Τάσος Τρέγια, Ζάχος Ντρούλινγκ. Γεια σου Ζάχο, καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Τρέγια μας, καλησπέρα σε όλο τον κόσμο που μας ακούει και όχι μόνο. Σε όλο το ακροατήριο του Λίμπερο 107,4 στον FM. Χαίρετε κύριε Ματσούκη. Σήμερα με μπλε βλέπω. Έτσι. Ναι. Λίγο ξεθοριασμένο βέβαια, δεν ξέρω γιατί. Ίσως ένα σημαδιακό, αλλά είναι, ναι. Είναι αυτό το αεροπορίας που λένε. Άμπραβο, είδες πως θα ξέρω. Ναι, τις λακκούβες να προσέχετε στον δρόμο. Ναι, ο Ζάκος μόνιμα φοράει. Δεν είναι μπλε. Το είπα, δεν είναι αυτό. Ακριβώς μπλε δεν είναι τώρα. Τι είναι αυτό? Η απόχρωση του μπλε. Η απόχρωση του μπλε. Είναι απόχρωση του γκρι, πάρε καλά. Η 50 αποχρώση του μπλε. Τι να κάνουμε. Ενδόμηχα μας επηρεάζει ο κύριος Ματζούκης. Βρεούν να μου χαθείς. Blue sky, ρε φίλε. Ξέρεις ποτέ πήγαινα με πρώτη γυμνασίου είχα πάει. Το 1983. Τώρα πρόσφατα. Ναι, ναι, τώρα πρόσφατα. Καλά, δεν πήγαμε ρε εσύ. Το 83 πήγες, δεν είχαμε πάει όλοι. Ναι, από το 83 μετά είχα πάει. Όχι, μια φορά. Μια φορά 2006-2007, πότε ήταν. Πήγαμε όλοι σαν τηλεόραση. Μετά ξαναπήγαμε. Ξαναπήγαμε. Ξαναπήγαμε, σε πέτυχα και σε πέτυχα. Γίναμε και 41 χρόνια, πού να θυμόμαστε. 41 έγινες. Τι, ξέχασα καλοκαίρια τρέγια. Τι έγινε. Σταμάτα, αρχίζει... ξέρεις, τι... Εσύ 43 με 41. Είμαι λίγο μεγαλύτερος. Επαξιμάδι, κάτι ψυγμένο. Αυτό είναι αλήθεια. Εγώ δεν ακριβώς. Λοιπόν, συντροφιά απαραίτητα θα πάμε μαζί έως και τις 10. Έτσι. Να πούμε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει παιχνίδι σε εξέλιξη στο Palette Sport. Θα βγάλουμε τον Σταμάτη Μουρελή. Παίζει, τον έχουμε στην γραμμή, τον βγάλουμε. Παίζει ο Άρης με μια φιλαδική ομάδα. Ναι. Δεν το... Χάνει 47-49 ο Άρης, είναι στην τρίτη περίοδο. Να πούμε ότι υπάρχει και ευρωπαϊκή υποχρέωση του ΠΑΟΚ με την Καζιμπάρτσικα. 2-0 σετ. Α, και, βόλεϊ, και, ναι, στο βόλεϊ. 2-0 σετ κερδίζει ο ΠΑΟΚ και στο τρίτο σετ. Είναι στο 5-6 και τώρα αυτή τη στιγμή 6-6. Είναι ισόπαλο το αποτέλεσμα στο τρίτο σετ. Επαναλαμβάνω, 2-0 ο ΠΑΟΚ. Αν πάρει αυτό το σετ, τελειώνει η υπόθεση πρόκριση και παίζει με μια τουρκική μετά ομάδα, 25 νομίζω Οκτωβρίου, εδώ στο Παρατάκι και ο επαναληπτικός στην Κωνσταντινούπολη. Αν προκριθεί ο ΠΑΟΚ. Μέχρι να έχουμε το Σταμάτη Μουρέλη στον αέρα, να πούμε ότι η εκπομπή Ράδιο Μαρμίτα που την ακούτε Δευτέρα και Παρασκευή 10-12, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, 8-10, έχει βασικό υποστήριχτή της το Escobar Espresso Coffee Bar, Γεωργίου Παπανδρέου 9, πρώην Αθέων, τηλέφωνο 2311-208-301. 2311-208-301, επαναλαμβάνω το τηλέφωνο για τα ρεσερβέ σας. Ανοιχτά είναι το Escobar από τις 8 το πρωί για τον καφέ σας μέχρι αργά το βράδυ για το ποτό σας. Το στέκι της πόλης, ένα από τα ωραιότερα για να απολαύσεις αγώνες όλων των πρωταθλημάτων, Super League, Champions League, Europa League και της αγαπημένης σου ομάδας, κρύα πιάτα, καθαρά ποτά. Ωραίες υπάρξεις όπως λέει ο Τρέγιας, αυτά τα καταφέρνει. Μοναδικές παρουσίες. Και με Champions League μεταγραφές. Και δεν ξέρω πώς το καταφέρνουν όλες οι εθέρεις υπάρξεις, οι σαγηνευτικές παρουσίες, είναι άκρους περιποιημένες στο Escobar. Δηλαδή, επειδή παρατηρώ, έχω αυτό το θεματάκι με τις γυναίκες, να τις παρατηρώ. Αυτό πρέπει να σου πεις τόσο, από την αλήθεια. Και μου αρέσει υπερβολικά το ελαφρύ μακιγιάζ. Όταν κάνει το θηλυκό ελαφρύ μακιγιάζ. Δεν μου αρέσει να βάζει 1,5 κιλό σουβά να πούμε στα μούτρα. Δηλαδή τώρα θα, άμα σε πω Μάρκελο νύχτα, δηλαδή θα μας... Μάρκελος νύχτας είναι νηματολόγος. Δεν είναι. Δεν τα ξέρω τα κάνω. Στο λοιπόν. Κοντά μας είναι και το ψητοπολείο Πορκίτο. Αυθεντικές και παραδοσιακές γεύσεις με ντόπια, κρεατικά και χειροποίητες νοστιμιές να σας τρέχουν τα σάλια. Ο καλύτερος γύρος της πόλης, Χοιρινός ή Κοτόπουλο. Σουβλάκια, κοτόπουλο, πανσέτες, σουτζουκάκια, χειροποίητα, μπέργκερς, κλαμπς, μενού. Με πολλές επιλογές για 1-4 άτομα, αλλά και ολόφρυσκες, σαλάτες και συνοδευτικά. Πού το βρίσκεται το ψητοπολείο Πορκίτο? Καραολί και Δημητρίου 52, πρώην διοικητηρίου, Ντελιβεριά στο τηλέφωνο 2310-520-555. Σημειώστε το τηλέφωνο και πάρτε. Μας φέραν από χθες και ακόμα γλύφουμε τα δάχτυλά μας. 2310-520-555. Τέλος, κατεβάστε την εφημογή μας από το App Store για συσκευές iPhone ή από το Google Play για συσκευές Android και πάρτε έκπτωση 10% σε κάθε παραγγελία. Ζάχο, πρέπει να πάρουμε το Σταμάτη το Μουρελή. Νομίζω απευθύνεσαι από το παρελθόν. Νομίζω πρέπει να πάμε αυτή τη στιγμή. Ανέλαβε γιατί παίζει ο Άρης. Έτσι. Καλησπέρα, Σταμάτη. Καλό παιδιά. Από το Αλεξάνδριο που το δεύτερο ημίχρονο συνεχίζει να μείνει καλό για τον Άρη, ο οποίος είναι πίσω με 7 πόντους, 51-58. Κόντρα στην Κατάγια από τη Φιλανδία εδώ στην πρεμιέρα αντιβάσει το μέλλον για το FIFA Euro Cup. Την κίτρινη πριν μετά από το καλό πρώτο δεκάλεπτο αφαιρήθηκα με 29-16 έκτοτε.
δεν μπορούν να επιβάλλουν το ρυθμό, ακριβώς αντίθετο μάλιστα. Ειδικά στο δεύτερο δεκάλεπτο είχαν τρομερά προβλήματα σε άμυνα και επίθεση. Και τώρα βέβαια συνεχίζουν να έχουν κυρίως από εγώ στην άμυνα προβλήματα με τους φύλαπτους κατάγες να μου σκοράρει 58 πόντους ήδη, έτσι είμαστε 28 και μου σκοράρει ήδη 58 πόντους. Με 1-58 θα εμπάουν στις Ολακέλης Αγγέλου, προκειμένου να δες κάποιες τελευταίες οδηγίες ενός του δίλευτου που απομένει για το τέλος της περίοδου. Ωραία, θα μείνουμε στο Αλεξάνδριο για λίγο ακόμη. Εξάλλου έχει, είναι προς το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου. Θα μείνουμε λίγο στο Αλεξάνδριο ακόμη έτσι στα μάτια για να ακούσουμε να τελειώσει τουλάχιστον το δεκάλεπτο αυτό. Ωραία. Και αμέσως μετά. Θα πω απλά ότι γενικά ο Άρης δεν είναι καλός σήμερα. Αν ξέρεις κάνει στην πρώτη περίοδο. Στο δεύτερο δεκάλεπτο δεν είναι καλός. 5-19 εκεί στο πρώτο δεκάλεπτο, όπου άλλαξε όλο το σχετικό του αγώνα. Και γενικά δείχνει ότι υποτίμησε υπερβολικά την κατάγια μετά το πρώτο δεκάλεπτο. Η κατάγια που εντάξει δεν είναι κάποια δύναμη, υπερδύναμη στην Ευρώπη, αλλά δεν πάει να είναι μια ομάδα η οποία έχει Αμερικανούς, 4 Αμερικανούς, έχει Φιλανδούς που η βάση της φιλανδικής σχολής, η μπασκετική αν υπάρχει, μπορώ να πω ότι είναι το τρίποντο, το γρήγορο μπάσκετ, έτσι και αυτό και έχει χτυπάει η κατάγια μέχρι στιγμής στον Άρη. Έτσι και τον έχει δυσκολεύσει πάρα πολύ. Εκεί είναι που καλούνται πλέον να κάνουν μια ανατροπή στο τελευταίο του δεκάλεπτο. Από το μείον 7 να επιστρέψουν για να πάρουν την νίκη. Σταμάτη, πόσο κόσμο έχει το γήπεδο? Δεν έχει, να έχει 3-4 άτομα. Μάλιστα. Δεν έχει πολύ κόσμο. Ο κόσμος δεν δείχνει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Εντάξει, είναι και η διοργάνωση νομίζω τέτοια έτσι. Νομίζω ναι, δεν είναι δείχνεται. Ήρωες είναι. Σε αυτή τη φάση, πιο μετά που μπαίνουν οι ομάδες από το Champions League, ναι, ανεβαίνεται η Ευρώπη. Αλλά τώρα και οι αντίπαλοι δεν είναι κάποια ονόματα που ξέρεις θα τραβήξουν τον κόσμο στο γήπεδο. Εντάξει, υπάρχει ρυθμός και από το πέταλο τους οργανωμένους που είναι εδώ σε σχέση για παράδειγμα με τον προηγούμενο με τη Disney που δεν ήταν. Αλλά γενικά δεν έχει πολύ κόσμο, έτσι. Δεν νομίζω ότι περίμενε κανείς να... Ήρωες, στα μάτια ήρωες είναι και αυτοί οι χείλοι για μένα. Ναι, οπότε... λίγο εις παραπάνω να έχετε, αλλά πάλι έτσι, τώρα με την κατάγια δεν τραβάει ο αντίπαλος, δηλαδή και ο διοργάνωση. Τώρα, ακριβώς. Αν λέω, αν ο Άρης προχωρήσει και φτάσει μετά να παίξει με κάποιες καλές ομάδες που θα έρθουν από το Champions League, εκεί τότε είναι διαφορετικά. Ωραία. Η συγκεκριμένη διοργάνωση... πώς γίνεται τώρα, δηλαδή είναι με ομίλους, προκρίνεσαι, προκρίνεσαι. Είναι ομίλους από έναν ή δύο, μετά πάλι έχει βάση ομίλων. Θα γίνουν 4 από 4 ομάδες, θα περάσουν πάλι 2 και θα μπουν στην τρίτη φάση αστικά. Θα μπουν 8 ομάδες από το μάσκετ που θα έπαιρνε, οπότε θα κάνουν 16. Μάλιστα. Εκεί θα γίνουν διπλά παιχνίδια μέσα έξω, έτσι από εκεί, δηλαδή από τις 16 και μετά πάει με διπλά παιχνίδια. Μέχρι το τελικό που και αυτός είναι διπλό παιχνίδι, έτσι. Ωραία. Έτσι πάει. Πώς ονομάζεται η διοργάνωση συγκεκριμένη? Πάμε 12, πάμε 16. Και αντί να πάμε 8, ξαναπάμε 16. Μάλιστα. Πώς ονομάζεται η διοργάνωση αυτή? FIBA Eurocup. FIBA Eurocup. FIBA Eurocup. Μάλιστα. Το Eurocup της FIBA. Εντάξει. Οκ. Είναι το παλιό... Ουσιαστικά δεν είναι κάτι παλιό, είναι το παλιό το Euro Challenge, έτσι λεγόταν. Μετά το κάναμε FIBA Eurocup. Το άλλαξε και η Ευρωλίγκα, το έκανε Eurocup. Γι' αυτό βάλαν το FIBA μπροστά. Μάλιστα. Έτσι για να ξεχωρίζει τα Eurocup, γιατί έχει δύο συνολικά. Μάλιστα. Κατανοητό. Πόσο είναι το σκορ? 51-58 δεν έχει γράψει κάτι. 53-12 δεν τέλος ακόμα. 53, εντάξει. Okay, ωραία. Ο Πιόνις με την μπάλα δίνει στον Αμπέλ. Αυτός αμέσως για τρεις αστοχή, ριμπάντες την κάτω το χωρίδι. Ναι, βρίσκεται πάλι στον Μπέλ, ανάμεσα σε δύο σουτάρια αστοχή. Την μπάλα μου στην κεφάλι για τον Άρη. Πολλά άστοχα, πάρα πολλά άστοχα. Κίτρινος. Και όπως είπαμε μετά το πρώτο δεκάλεπτο δείχνουν εκτός ρυθμού τελείως. Μέσα ο Τζόνς έξω ο Μπέλ. 41 δευτερόλεπτα και 3-10 για το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου. Επαναφέρει ο Φιόνις, ο Κάιζερ, ο Τζόνς, ο Μπογολίτης και ο Χάρης για τον Άρη. Άρης για 2 αστοχή εξ επαφές. Αφήστε τη βάση του Άρης
μετά από τα σκρέμ που γίνανε, αστόλησε εξ επαφής για μόνος του. Σύψω με την μπάλα, σύψω δια τρεις και τελείωσε άστοχος την μπάλα για τον Τζόνς. Επίδεση για τον Άρη ολόκληρη. Τελείωσε με την μπάλα στα χέρια μας, θέλει ο Άρης. 13-12, διόνι στη γωνία Κάζερ και πάλι 9. Κάζερ για 2, από 6 μέτρα στοχή. Παλεύουν εκεί ο Τζόνς για τον rebound να το κερδίσει. Θα κερδίσει κατοχή ο Τζόνς. Με 4-12, 6 μέτρα απομένω. Απέξω και πάλι τα παραφέρω άρχομαι τον Τζόνς. Βλάκη Τζόνς στον Κάζερ, αμέσως η μπάλα στο αρχαίο Βλάκη Τζόνς για 2, αυτός μόνος του ευστοχή. Όπως και στο δεύτερο μήχρονο, στο δεύτερο δεκάλεπτο συγγνώμη που σκόραρε στην πρωί, έτσι και τώρα σκοράρει 53-58 τέλος της περίοδου εδώ στο Αλεξάνδριο, Άρης Κατάγια 53-58. Να σε καλά Σταμάτη, θα τα πούμε σε λίγο, θα συνδεθούμε για το τελευταίο δεκάλεπτο. Να ευχαριστήσουμε το Σταμάτη Μουρελή, 53-58. Θέλω να πω κάτι, νομίζω και τις άλλες φορές, την προηγούμενη φορά που είχαμε για τον μπάσκετ, να πω ένα-δύο λόγια. Να πεις, για... να πούμε ότι ο ΠΑΟΚ κερδίζει και στο τρίτο σετ με 16-8 την Καζιμπάρτσικα. ΠΑΟΚ Καζιμπάρτσικα 2-0 σετ και 16-8 στο τρίτο. Λογικά θα τελειώσει και αυτό νικηφόρο για την ομάδα της Θεσσαλονίκης, το ιδιόκτητο ΠΑΟΚ Sports Arena, και θα πάρει την πολυπόθετη πρόκληση. Βλέπω και περισσότερο κόσμο από ό,τι στον μπάσκετ. Ναι, στον μπάσκετ και... είστε καμιά 30, εδώ το βλέπω είναι 50%, τους βλέπω. Τι 100, δεν είναι παραπάνω. Πλάκα κάνεις. Όχι, σοβαρά, δεν είδα. Πάνω από 1000 άτομα έχει. Πάνω από 1000. Βέβαια. Ωραία, και βλέπω και κάποιες εταιρείες υπάρξεις που είπες. Εννοείται, σε σκουμπάρ θα πάνε. Να πω, ωραίο αυτό. Κοίτα. Ο άλλος... ναι, όχι, okay, okay, εντάξει. Από τον μπάσκετ περισσότερο εκεί πάντως. Η αλήθεια είναι. Ναι, να πω την αλήθεια, να σου πω την αλήθεια, το έχω πει κι άλλες φορές. Το βόλεϊ δεν με τραβάει σαν άθλημα, ακόμη και τότε που είχαμε πάρει το πρωτάθλημα, δεν είχα παρευρεθεί ούτε ένα. Θέλω να πω κάτι εδώ για το μπάσκετ. Είναι λίγο πάνω κάτω στα σχόλια που είχα κάνει την προηγούμενη φορά. Κατάντια δεν είναι ο Άρης που παίζει σε αυτή την διοργάνωση. Κατάντια είναι να σου την επιβάλλουν οι Αμερικανοί σου το να παίξεις. Δηλαδή. Θα ολοκληρώσω. Ναι. Λέω, γράφουν, δημοσιογραφικά είναι αυτό ότι ο Άρης αναγκάζεται να παίξει τώρα σε αυτή την. Έτσι κι αλλιώς, αυτό που παίζει και ο ΠΑΟΚ είναι της πλάκας. Αυτή είναι ακόμη πιο της πλάκας, η διοργάνωση. Λοιπόν, γιατί πρέπει, λέει, οι Αμερικανοί που ήρθαν, ο Άρης έχει μπαν. Δεν μπορεί να πάρει απ' έξω παίκτες. Ναι. Μέχρι να πληρώσει, πληρώνει λίγο-λίγο τώρα, μέχρι να εξαφανιστούν τα μπαν. Έχει κάνει διακανονισμούς και πληρώνει μηνιάτικα. Λοιπόν, πάλι διακανονισμοί. Τι να κάνουμε, ρε φίλε, πληρώνουμε. Τους κοστάμε και πληρώνουμε. Κρατικές χορηγίες, διακανονισμοί. Ναι. Τέλος πάντων. Άμα ήταν σε εμάς, δεν θα ήσχε. Στο μπάσκετ στο 99 μπήκε. Δεν έχει σημασία. Στο 99. Νομίζω και εσύ έχει υποκτήσει. Στο 99 μπήκε. Ξέρεις τι έγινε αυτό. Νομίζω και εσύ έχει υποκτήσει. Λεμάρι πήρε. Ναι, λέω, έχει υποκτήσει. Και πλήρωνε και εσύ. Άρα. Άρα το ίδιο. Εμένα που έχεις μπει εσύ. Και εσύ το τι λες, πώς το είπες, λίγα-λίγα. Λίγα-λίγα, δεν έχουμε πολλά, λίγα-λίγα. Έκανες κάποια χρόνια, βγήκες. Παρότι είσαι καθαρός τώρα, παρότι είσαι καθαρός, δεν βλέπω κανένα να... εγώ δεν είμαι καθαρός. Χρωστάω. Βέβαια, εγώ που έκανα διακανονισμό για να πληρώνω το ρεύμα, εκεί το πλήρωνε η νομαρχία. Η νομαρχία, για να πληρώνεις τα ρεύματα. Τώρα που το πληρώνετε εσείς, να πούμε με διακανονισμό, δεν ισχύει αυτό. Βλέπω. Έχει ρεύμα. Έχει ρεύμα, βλέπω το κρατικό. Γεννήτριες είναι. Φωτοβολταϊκά. Ειδικά σποδηλά το κάνει απ' έξω για να παράγει. Φωτοβολταϊκά έχουμε βάλει από πάνω. Έχει πάει στο παλατάκι καμιά φορά. Δύο φορές τότε που ήταν και τις δύο ήμουν. Και τις δύο ήμουν μέσα. Φωτοβολταϊκά για από πάνω. Γιατί να πληρώνουμε ρεύμα. Και στο Χαριλάο θα παίρνουν φωτοβολταϊκά, αλλά δεν τα πέρασαν. Στο Χαριλάο, κάποια χρονιά θυμάμαι ότι βάζαν βαρέλια όταν έβρεχε για να μαζεύουν νερό για τα αποδυτήρια. Ναι, αφού το κόψαν. Εντάξει, άρα εσείς είστε. Το κόψαν. Λοιπόν, αυτό που με είπες, θες τώρα από το ένα στο άλλο με πας. Τα 21 στρώματα υπογράφτηκαν, λέει τώρα περνάνε. Τα ξέρεις. Τα ξέρεις. Λοιπόν, δεν μου αφήνεις από το βόλι. Συγγνώμη, συγγνώμη. Ταπεινά, συγγνώμη. Όχι, από τον μπάσκετ θέλω να πω κάτι και πήγαμε στο 99. Αυτό είναι ωραίο. Αυτό είναι ωραίο. Δεν σου έβαλε εδώ. Ποιο. Η υπεύθυνη εδώ του σταθμού, ναι. Αριανό ραδιοφωνικό παραγωγό, πρώτη χρονιά εδώ στο Λίμπερο, δεν σου βάλανε εισιτήριο για το Άρης ΠΑΟΚ. Είναι δυνατόν, ρε εσείς. Τι να κάνω. Δεν ξέρω ποιος ήταν υπεύθυνος, αλλά νομίζω ότι το. Ωραία, φίλε. Το λιγότερο που μπορούμε να πούμε ότι είναι απαράδεκτο αυτό που έγινε. Δεν γίνεται στην εκπομπή
μαρμίτα με Ζάχο Ντρούλινγκ, ο οποίος είναι ουσιαστικά εκπρόσωπος του Άρη. Όχι, εκπρόσωπος του Άρη, δεν είναι. Μεταφορικά να πούμε, έτσι. Δηλαδή μιλάς για τον Άρη, υποστηρίζει τον Άρη και έτσι. Εκφράζει πολλούς τέλος. Δηλωμένος Αριανός, δεν γίνεται να μην δεν τον έχει βάλει δυο εισιτήρια. Κύριε Τσαλτίδη, κύριε Τσαλτίδη, εισιτήρια. Κύριε Βαθύλακε. Κύριε Τσαλτίδη, πού έγιναν τα εισιτήρια, κύριε Τσαλτίδη? Gold Flower. Δεν γίνεται να μην τον έχει βάλει δύο εισιτήρια χθες και δύο σήμερα. Γιατί βλέπω η προηγούμενη εκπομπή έχει εισιτήρια, το All About Aris. Ναι. Βλέπω ένα χήμα εδώ κάτω. 15-20 πόσα είναι. Έχει, παραπάνω. Για. Ναι. Κατέβασε το κάτω. Α, μπράβο. Δεν γίνεται δηλαδή, και επειδή είμαστε άνθρωποι, έχει πολύ πράγμα. Και εδώ έχει. Σωστά, όντως. Όχι, εντάξει. Το πήγες εσύ στην προηγούμενη. 11 το πρωί πήγα. 11 το πρωί. Έχει. Έχει, δώσα τα εισιτήρια. Κύριε Τσαλτίδη. Ξέρεις τι μηνύματα είναι αυτά. Όχι, να πω. Κάτσε, όχι, στάσου. Εδώ έχει και άλλα εισιτήρια. Τι έχει? 11 η ώρα, στην Τρόικα. Ναι. Βέβαια. Όπου είναι ο Τσαλτίδης. Όπου είναι ο Τσαλτίδης. Πέφτει εισιτήριο. Μάλιστα. Ωραία, λοιπόν, μπράβο, κύριε Χρήστα. Όχι, εγώ να πω την αλήθεια. Ευχαριστώ τώρα. Πολύ. Εγώ να πω την αλήθεια. Ναι. Μου είπαν κάποιοι διακλώσεις. Και έστειλα με διακλώσεις, μου λέει κανένα εισιτήριο. Λέω, ρε παιδιά, ό,τι μου πούνε. Λέω, άμα υπάρχει εισιτήριο, θα το κληρώσω. Αν δεν υπάρχει, θα το κάνω. Να το γεννήσω. Λες να γίνει όπως έγινε με το πορκίτο. Να μας φέρουν κανένα. Που είπαμε να δοκιμάσουμε, να πούμε αν είναι ωραία για να λέμε τη χορηγία. Μόνο. Και να πάρει τώρα κανένα βαθύλακο και να σε πει πάρε και δύο εισιτήρια. Εφόσον πρέπει να τα έχουν δώσει, εσύ. Τετάρτη είναι. Πρέπει να τα έχουν δώσει. Και μόνο 50 έχουν μείνει τώρα. Δεν έχουν μείνει στα επίσημα. Θα το κάνω λίγο θέμα για τα εισιτήρια, γιατί είναι σημαντικό να αναφέρουμε κάποια πραγματάκια για τα εισιτήρια. Αλλά πρέπει να πάμε στον break σε λίγο. Λοιπόν, να ολοκληρώσω. Σε διέκοψα μία φορά. Καλά, δεν πειράζει. Αυτό ξέρει, μου αρέσει χωρίς πλάκα. Να ξεκινάμε από τη Βελώνα και να φτάνουμε να μιλάμε για. Απλά αν έχει παρατηρήσει, δεν μιλάω πάνω σου. Ναι, εντάξει, από κάτω. Το έχω βελτιώσει. Από κάτω μιλάς, δεν πειράζει, μιλάς από πάνω. Έλεγα για τον μπάσκετ να το κλείσω. Κάπου από κάτω, μωρέ, για να το κλείσω, για να το κλείσω. Από εκεί γίνεται η δουλειά, να ξέρεις, και από κάτω γίνεται. Και από κάπου, και από τις δύο πλευρές. Και από τις δύο πλευρές. Κλέτσος είσαι, ρε φίλε. Με λες τέτοια και ακούει κι ο άλλος. Λοιπόν, έλεγα για να το κλείσω και να πάμε και στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα και να ξανασυνδεθούμε μετά με το Αλεξάνδριο, γιατί το βλέπω, περνάει το παιχνίδι, πηγαίνει σιγά σιγά προς το τέλος. 56-63 είναι. Ούτε το να χάσει από αυτή την ομάδα είναι ξεφτύλα σε εισαγωγή ούτε τίποτα. Ξεφτύλα για μένα είναι ότι σε επιβάλλουν παίκτες οι οποίοι έρχονται και σωστά βλέπουν τον Άρη στα σκαλοπάτι να σου επιβάλλουν το που θα παίξει. Ο Άρης αυτή τη στιγμή τα οικονομικά του δεν είναι για να παίζει. Δεν ξέρω αν αυτή η διοργάνωση πληρώνουν, γιατί σε αυτή που παίζει ο ΠΑΟΚ μπορεί να είναι όπου πας είναι πληρωμένα τα πάντα. Όλα. Ναι. Εισιτήρια, ξενοδοχεία, διαιτητές. Και αυτοί που έρχονται εδώ πέρα είναι όλοι πληρωά. Γι' αυτό και πήραν μέρος και στην αρχή και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ. Και έχει κάποιο οικονομικό όφελος. Σε αυτό τώρα πληρώνεις εσύ. Είναι η ίδια διοργάνωση, αλλά είναι η από κάτω. Η ΒΙΤΑ Εθνική. Πιο υποβατισμένη. Δεν ξέρω αν. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Την ξέρεις την κατηγορία αυτή. Ναι, εντάξει. Ωραία. Αν μιλάμε και για μπάσκετ ΒΙΤΑ Εθνική, τώρα θα πέσει το στούντιο εδώ, όπως λέγονται αυτά, μας πλακώνει. Πέσει, θα πέφτει πάλι. Με το δράκο. Δεν έπεσα όμως. Δεν έπεσα. Ούτε πρόκειται. Λοιπόν, άρα. Ωραίο πάτημα θα ήταν. Λέω και να το κλείσουμε. Ο Άρης αναγκαστικά μένει εδώ πέρα, διότι δεν είχε την επιλογή να μπορεί να διαλέξει. Ήρθε σε συμφωνία με τους Αμερικάνους να πρέπει, έτσι λέει τουλάχιστον το ρεπορτάζ, να πρέπει να παίζει η Ευρώπη. Μες. Και εφόσον αποκλείσει και από αυτό, πού να παίξει το χειρότερο. Αντί. Δηλαδή ήταν στις πλάκες στο θεσμό να παίξει στις πιο πλάκες και μετά τις ουλίτιδας και ό,τι θέλεις. Ενέρα, και τη Θεριδόνα. Ναι. Λοιπόν, πάμε στο break. Πάμε στο break. 21-15 να πούμε στο ιδιόκτο Power Sports Arena. νομίζω ότι οδεύει προς την κατάξυση του τρίτου σετ ο πατριάρχης των τελευταίων ετών του ελληνικού βόλεϊ. Κάτσε κάποιο σταυρό μας. Βοήθειά σου. Βοήθειά μου. Τι είναι αυτός. Τι είναι αυτός. Αν μου κάνεις τρέγια και κριτική για βόλεϊ και κάνα διαγώνιο, μου λες και κάνα πώς τους λένε Λίμπερο και Πασέρ. Για τον Πατούχα με τη Ρος Μπετσέτα που ήταν τριμμένος για το μαλλιά. Α, νόμιζα, αν διάλειμμα! Άντε πάμε. Πού είναι τα εισιτήρια, ρε Τσαλτίδη. Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε. Ζάχο μου, επιστρέψαμε. Ράδιο Μαρμίτα στο Λίμπερο 107,4 στο FM. Ζάχος Ντρούλινγκ, Τάσος Τρέγιας στα μικρόφωνα. Λοιπόν, θα πάμε στο Αλεξάνδριο σε λίγο. Τι θες να πεις? Πούμε, ο ΠΑΟΚ σήμερα ήταν στο βόλεϊ ωραίος και ευρωπαίος. Καθάρισε πανεύκολα την πρόκριση με τους Ούγγρους, με την Ουγγρική Κάζιν Μπάρτσικα. Πάει τώρα μετά το 3-0 που επικράτησε 25-16, 25-12, 25-19. Αρκετά εύκολα
η ομάδα του Σέρτζιο Στάνγκου έβγαλε ενέργεια στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα. Με το Χαβιέ Χιμένεθ να έχει έρθει από την Κούβα λίγες ώρες πιο πριν και να παρακολουθεί από τις εξέδρες, οι οποίες ήταν με κόσμο 1000 άτομα στο παρατάκι, στο Πάκο Sports Arena. Ο Δικέφαλος επικράτησε με 3-0 και πάει για ελληνοτουρκική μάχη την ερχόμενη εβδομάδα. Πρώτο μάτς εδώ στο παρατάκι και δεύτερο στην Κωνσταντινούπολη με την BBSK Κωνσταντινούπολης. Λοιπόν, πάμε στο Σταμάτη Μουρελή. Πάμε Σταμάτη Μουρελή στο Αλεξάνδριο Μέλαθρο. Έλα Σταμάτη. Λοιπόν, εδώ παιδιά τα πράγματα δεν πάνε καλά. Ο Άρης είναι στο μείον 13. Τα έκτη και την που είναι με το πάνω μια ξεωρά και ανέλπιση της ήττας. Πάρει τον πάνω από το 10 λεπτή γιατί με πάνω στην εικόνα. Ο υπόλοιπο 10 λεπτό είναι κατά για λέγεται μια χαρά στο πάνω. Οι οποίες προηγήθηκαν με 14, 674 και διατηρούν αυτή τη διαφορά ασφαλείας πάνω από τους 10 πόντους και θεωρώ με βάση την εικόνα του Άρεβη στιγμή ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο να αλλάξει κάτι στο παιχνίδι. Έτσι δεν βλέπω δηλαδή πως ο Άρης μπορεί να αντιδράσει και να κάνει κάτι διαφορετικό σε αυτά τα λεπτά που αποφέρουμε. Έτσι. Ναι, λογικά έχει χάσει. Τι λογικά έχει χάσει ο Άρης. Πόσο θέλει, πόσο θέλει σταματή? 63-76 και θέλει 2-20. 2-20. Να παραμείνουμε, τι κάνουμε. Θα παραμείνουμε μέχρι το τέλος, βέβαια. Εντάξει, σταμάτη, θα παραμείνουμε μέχρι το τέλος δύο λεπτάκια. Να δούμε και το τελικό σκορ. Να μην πάει και τζάμπα η παρουσία σου εκεί. Να ακουστείς λίγο παραπάνω. Τι έχει τώρα, time out. Δεν μας ακούει στα μάτια. Έπεσε. Θα ξανασυνδεθούμε γιατί επαναλαμβάνω, βλέπω 2 λεπτά και 12 δευτερόλεπτα. Βλέπω εδώ σε ένα. Τέλος πάντων, site. Εντάξει, περιμένουμε να τελειώσει και η ευρωπαϊκή υποχρέωση του Άρη στο μπάσκετ. Σε 2-3 λεπτά και θα πιάσουμε και τα δικά μας θεματάκια, τα οποία είναι πάρα πολλά εδώ πέρα. Έχουμε συζητήσουμε πάρα πολλά. Έχουμε Ιταλό ρέφερι στο ντέρμπι της πόλης. Καλό δεδομένο. Έτσι, ναι. Μείνετε εδώ μετά από το τέλος του αγώνα στο Αλεξάνδριο Μέλαθρο. Θα πιάσουμε τα δικά μας θεματάκια, να δούμε ποιοι είναι οι τραυματίες από τον ΠΑΟΚ, ποιοι είναι οι τραυματίες από τον Άρη. Έτσι. Προβλέπονται σημαντικές και αρκετές απουσίες. Δεν ξέρουμε τελικά ποιοι θα είναι. Έχουμε... ΠΑΟΚ νομίζω είναι δεδομένες. Του Πέρκα και του Μαουρίσιου. Ναι. Είναι δεδομένες. Ναι. Στον Άρη ψιλοπαίζονται κάποιες. Mm-hmm. Είναι. Mm-hmm. Θα τα πούμε όπως είπες. Έχει πάρα πολλά θέματα. Θα σας πούμε για την καμπάνα που έπεσε στο Φορτούνι, ποια είναι και τι συμβαίνει. Θα αναφερθούμε στην τροπολογία που έχει πάει στη Βουλή για το όσον αφορά τα 21 στρέμματα για το νέο γήπεδο του ΠΑΟΚ που θα παρακολουθούν. Έχει πάρα πολλά θέματα και περιμένουμε λίγο να τελειώσει η ευρωπαϊκή υποχρέωση του Άρη και να τα πιάσουμε. Νομίζω... Γιάννη, έχουμε θέμα? Ναι, okay, ωραία, εντάξει, θα είμαστε. Αν θες να ξεκινήσεις κάποιο, δεν είναι και άσχημη ιδέα να σου πω την αλήθεια μέχρι να έχουμε και το σταμάτη μου. Λέει γιατί και time out στο Αλεξάνδρου. Αν θες να πεις το πιο εύκολο, με λίγο σχόλιο που μπορείς να κάνεις. Κοίταξε τώρα για το διαιτητή, δεν θέλω να το κάψω. Όχι, το θέμα. Όχι, βέβαια. Για το διαιτητή θα πούμε. Ναι. Αυτό που θέλουμε να. Το πιο εύκολο είναι ότι χάνει τον μάτι τον Άρη ο Πέλκα. Θα αργήσει να επιστρέψει στην αγωνιστική δράση τουλάχιστον 10 ημέρες ο Δημήτρης Πέλκα. Ο Ρασβάν Λουτσέσκου πρέπει να καταστρώσει πλέον τα πλάνα και τα σχέδια για τον αγώνα της Κυριακής μετά και τα αποτελέσματα των ιατρικών εξετάσεων στις οποίες υποβλήθηκε ένας εκ των αρχηγών του ΠΑΟΚ, Δημήτρης Πέλκας. Οι εξετάσεις έδειξαν πως ο διεθνής μέσος έχει θλάσει πρώτου βαθμού στους στροφείς μύες του ισχύου. Απουσία από τις αγωνιστικές υποχρεώσεις από 7 έως 10 ημέρες. Έτσι χάνει το παιχνίδι με τον Άρη και από ό,τι φαίνεται χάνει και την αναμέτρηση την ευρωπαϊκή με την Βίντι. Κάθε θα γίνει προσπάθεια, αν όλα πάει καλά και αν δεν υπάρχει κίνδυνος υποτροπιασμού, να προλάβει το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό που ακολουθεί. Δεν το ξέρω, δεν θυμάμαι. Ίσως. Μετά τον Άρη με τον Παναθηναϊκό παίζεις. Άρα στην Τούμπα είναι. Δεν μπορεί να παίξει δύο εκτός. Καλά, όχι, ναι, και θα είναι θυμάμαι. Παράλογο, αλλά λογικά στην Τούμπα είναι. Ναι, μπορεί να μετά το μάτς. Πάντως, οι σίγουροι που λείπουν από τον ΠΑΟΚ είναι δύο βασικοί εντεκαδάτοι ποδοσφαιριστές. Ο Μαουρίτσιο από το κέντρο, βασικός και αναντικατάστατος, και μάλιστα η απουσία γίνεται ακόμα πιο έντονη γιατί ήταν πάνω στα φόρτε του. Είχε σκοράρει κιόλα με τον Απόλλωνος Μήνης. Αυτό είχε πάθει και πέρσι. Σκόραρε σε ένα μάτς και μετά από εκείνο είχε αρκετή μακροχρόνια απουσία με τον τραυματισμό ο Μαουρίτσιο.
Έχει το βάθος στο ρόστερ του, στο ρόστερ του ΠΑΟΚ. Νομίζω εκεί δεν ξέρουμε τι θα επιλέξει ο Λουτσέσκου να πάει. Θα βάλει τον Βέρμπλουμ, θα βάλει τον Σάχοφ με τον Κάνιας, τον Βέρμπλουμ με τον Κάνιας. Δεν ξέρουμε ποιο σχήμα θα δούμε στο κέντρο. Γιάννη, δεν έχουμε σταματήσει. Δεν εντάξει. Λοιπόν, 66-76 θα το λέω εγώ. Εντάξει. Από εδώ 66-76, okay. 1 λεπτό και 43 δευτερόλεπτα βλέπω και ο Άρης έχει την κατοχή. Εντάξει, θα το καλύψουμε εμείς. Θα το καλύψουμε έτσι λίγο. Εντάξει, δεν χρειάζεται και τίποτα ιδιαίτερο. Λογικά έχει χάσει ο Άρης. Εντάξει. 10 πόντους κάνει από μία 8 τώρα. Μία φιλανδική ομάδα αυτή την Κατάια. Κατάγια, ναι. Κατάνια, ξέρω στο. Κατάγια, ρε, Κατάγια, όχι Κατάνια. Ναι. 68-76 βλέπω τώρα, 1,5 λεπτό πριν λήξει. Λοιπόν, άρα προχωράμε στα θέματα, αφού έχουμε και τέτοιο. Τον έχουμε. Λοιπόν, πάμε τότε στο Αλεξάνδριο. Στο Σταμάτη Μουρέλη, έλα Σταμάτη. Λοιπόν, 68-76 το σκορ, με 1 και 14 απομένει. Τέλος και η επίδεση καλή άμυνα για τον Άρη. Με καλά δεν του Κάιζερ εκεί την προσπαθούν να αντιδράσουν, προσπαθούν να πετύχουν κάτι, να κάνουν μια απέλπιδα προσπάθεια ανατροπής. Σε αυτά τα 65-70 από μένους Γιόνις, ο Άρης στο μείον 8, αποχωρήσει να γίνει γρήγορα η επίδυση. Μποχωρίδης κρατάει, χάνει μας την από τον Μάλενς, που είναι με διαφορά ο κορυφαίος της Κατάγια σήμερα, ο Αμερικανός. Μπαλά παίξει στο Ποχορίδη, προσπίση μόνος του για τρεις, είναι άστοχος. Άστοχος ο Ποχορίδης. Με τη διαφορά στους 8 θα μπορούσε τώρα εδώ να γίνει κάτι. Μπαλά για την Κατάγια. Αν τώρα σκοράρει, τελείωσαν όλα και αυτό συμβαίνει με τον Σίμψον. Κατάγια θα πάρει την νίκη στα παιδιά του Αλεξάνδριο, πετυχαίνοντας μια σπουδαία ιστορική νίκη για την δική της ομάδα. Ο Κάιζερ θα καρφώσει, αλλά λίγη σημασία έχει πια. Παλεύει ο Κάιζερ. Ο Άρης λοιπόν, ο οποίος θα χάσει την πρεμιέρα εδώ από την φιλανδική Κατάγια. Οι Φιλανδοί πετυχαίνουν μια ιστορική νίκη οραματικά κοντά σε μια ομάδα που οι ίδιοι την αποκαλούσαν φρύλο του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Έρχονται όμως εδώ και κερδίζουν και δεν θα δυσκολεύουν ακόμα περισσότερο την κατάσταση στον Άρη που ήδη ακούγονται κάποιες αποδοκιμασίες. Σίγουρα η εμφάνιση ήταν, δεν είναι κάτι θετικό για τους κίτρινους. Ο Άρης χαλάει ό,τι έδειξε στο πρωτάθλημα, δηλαδή και με τον Λάβρο και με τον Πανιόνιο που στη γενική γραμμή είχε μια καλή εμφάνιση. Αποδοκιμαθείς από τον κόσμο έντονες, μπορείτε να τις ακούσετε κι εσείς. Ναι, ακούστηκαν, πέρασαν. Τελικό αποτέλεσμα 70-79 ήταν για τον Άρη από την Κατάγια. Ξεκινάει με ήττα λοιπόν στις υποχρεώσεις στο FIBA EuroCup, ο Άρης ο οποίος πάει την επόμενη ομάδα στην Ουκρανία και μετά πάει πάλι εκτός έδρας στην Βουλγαρία, με ένα δύσκολο πρόγραμμα, έτσι αν δεν μπορείς να κάνεις ένα διπλό, τα πράγματα θα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Βέβαια πρέπει να δούμε και τα άλλα αποτελέσματα, αλλά σημασία και το Άρης έκανε μια κακή εμφάνιση με ένας κακός Άρης κόντρα στην Κατάγια. Τέλος λοιπόν, Άρης Κατάγια 70-79, από δοκιμασίες έντονες, πολύ λίγα χειροκροτήματα, αλλά κυρίως από δοκιμασίες έντονες από τους φίλους στην ομάδα, της ομάδας προς τους παίχτες, οι οποίοι αποχωρούν. Κάποιους χειροκροτάνε τώρα, στο τέλος δεν χειροκρότησαν και αυτοί. Τέλος λοιπόν, 70-79 ήταν για τον Άρη. Να σε καλά, Σταμάτη, σε ευχαριστούμε. Λοιπόν, ήταν 9 πόντους για τον Άρη, ούτε στα πιο τρελά τους όνειρα οι Φιλανδοί να κερδίσουν. Μ' άρεσε το χειροκρότημα, άρεσε το. Όχι, όχι, για την είδηση. Για την είδηση. Πάμε, λέω. Εντάξει, εγώ να πω πάνω σε αυτό που είπε ο Σταμάτης, βέβαια προς το τέλος, γιατί έλεγε, ας πούμε, ότι δύσκολο πρόγραμμα τώρα πάει 2 εκτός έδρας. Εγώ λέω καλά θα είναι να τα χάσει ο Άρης και τα 2 τα εκτός, να επικεντρωθεί στο πρωτάθλημα, να κάνει τις νίκες που χρειάζεται, να τερματίσει αξιοπρεπέστατα και να δει την επόμενη μέρα ο κύριος Γουλιέλμος. Ο κύριος Γουλιέλμος καλά μας τα είπε όσα είπε, αλλά ελπίζω ότι ταυτόχρονα με αυτά που κάνει και συμμαζεύει τα οικονομικά και πληρώνει αυτούς που πρέπει να πληρώσει για να
αρθούν τα μπαν που έχει ο Άρης. Λέω εγώ, ελπίζω να ψάχνει και για κάτι καλύτερο να έρθει στην ομάδα, διότι δεν, μέχρι εκεί. Ελπίζω να κάνει και τα δύο ταυτόχρονα. Καλά είμαστε, εντάξει, ξεχώρουμε τέτοιο, δεν πάει Άρης και το μπασκετικός Άρης και, αυτά, και αυτή η κατάσταση, ακόμη και με το Λάσκαρ θα έλεγα ημιβαλτώδη, δεν γίνεται. Άμα συνεχιστεί αυτό το πράγμα, πιστεύω ότι ο κόσμος θα αραιώνει ακόμη περισσότερο από το Αλεξάνδριο. Αυτά, λοιπόν, πάμε εγώ στα... Εγώ δεν θα σχολιάσω για το, ναι, εντάξει, αυτό για το μπάσκετ, ούτε θα κάνω έτσι λίγο... Ό,τι θέλεις κάνω. Έτσι, που κάνω ό,τι θέλεις, κάνω. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Όχι, δεν γίνεται μέσα σε μια εβδομάδα να, κάνεις να υπάρχουν δύο πλήγματα. Δύο πλήγματα. Υπάρχει και ο σεβασμός. Λοιπόν, είσαι πόσο... Είσαι... Πονόψυχος. Ο δικηγόρος του Ηρακλείου, ο Τρέγιας. Άλλη, άλλη φέτος δικηγόρος του Ηρακλείου. Ναι, τώρα είμαστε εμείς. Αλλάξαμε. Τι κάνουμε, είδες πως αλλάζουν τα... Λοιπόν. Πάμε στα θεματάκια. Πάμε έτσι ένα δεκαλεπτάκι και λίγο στα θεματάκια μας. Να μιλήσουμε. Και εγώ έχω εδώ πέρα και εσύ και μετά πάνω. Τις 9, μετά τον break των 9, εντάξει, θα δώσουμε και γραμμούλες όσο πλησιάζουμε προς τον ντέρμπι. Θέλουμε και τις δικές σας απόψεις. Βέβαια. Για το τι πιστεύετε ότι θα γίνει και από τους φίλους του ΠΑΟ και από τους φίλους του ΑΡ και από τους ουδέτερους. Γιατί εδώ ακούνε την εκπομπή πάρα πολλοί φίλοι. Το χοιρινό λίπος λένε και επίσημα από τα πιο θρεπτικά τρόφιμα. Είδες. Μάλιστα. Είδες. Ναι, αρκεί να μην γίνεται. Υπερκατανάλωση. Καλά, ρε φίλε. Υπερκατανάλωση και πιο υγιεινή τροφή δεν είναι καλό. Λοιπόν, πάμε. Λοιπόν, τι λέγαμε, έλεγες για τον. Τίποτα. Για τις απουσίες. Τα νέα, οι βασικές απουσίες του ΠΑΟΚ είναι ο Μαωρίσιο με τον Μπέλκ. Ναι. Αυτοί οι δύο. Και ο Άρντα είπε ο τέτοιος. Ο Άρντα. Δεν θα είναι καν, λέει, στην αποστολή. Ο Άρντα, αν και έπαιξε στην Εθνική Αιγύπτου και έδωσε και την ασίστ για τον Αγκόρ στο προηγούμενο μάτσο που έπαιξε, σκόραρε κιόλα. Mm-hmm. Βρίσκεται σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Δεν ξέρουμε τελικά τι θα γίνει. Μάλλον εκτός. Μάλλον εκτός πρέπει να είναι. Ωραία. Και μια που λες, και ναι. Ο Άρντα. Μια που είπες εσύ. Ο οποίος έχει τάσεις αυτοκαταστροφικότητας. Ναι. Και... είναι παιχταράς. Είναι παιχτούρα, είναι μεγάλη παιχτούρα. Ναι, για τη Βέρντερ λέει τον. Μάλλον ενδιαφέρεται. Κάτι ακούγεται τέλος πάντων. Λοιπόν, ναι, αυτά είναι δικά σας. Εγώ δεν θέλω να φύγει από την ομάδα. Δεν ξέρω αν μπορεί να του δοθεί μια ακόμα ευκαιρία από το τεχνικό team, τη διοίκηση, τους συμπαίκτες και τον προπονητή πάνω απ' όλα. Στον Άμερ Οάρντα, ο οποίος είναι ένα πάρα πολύ καλό εργαλείο, ένας πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής, αλλά δεν κάνει καλή εξωγηπαιδική ζωή και έχει πρόβλημα συμπεριφοράς. Είναι λίγο, πώς το πούμε, επαναστάτης μέσα του. Δηλαδή, κοιτάει την προσωπική του ζωή, τα γούστα του, παρά τον επαγγελματισμό και, και την καριέρα. Δεν γίνονται αυτά. Και τα δύο δεν γίνονται. Μετά τα 35, θα διαλέξεις. Που θα είσαι και μαρουλάτος, αγαπητέ Άμερ. Και θα έχεις και τα φράγκα. Άμρ. Έτσι λέγεται. Άμρ. Φαραώ, Αιγύπτιος. Μπορείς να κάνεις τα πάντα. Έτσι, όμορφα και ωραία. Βέβαια και τώρα η ηλικία αυτή δεν γυρνάει πίσω, αλλά πρέπει να διαλέξεις. Πόσο είναι τώρα? 27, 28, δεν 26. Δεν είναι 21, ναι. 22. Δεν ξέρω σίγουρα. Δεν ξέρω πώς. Ναι, εντάξει. Λέω, αλλά κάπου εκεί υπολογίζω. Ναι. Ωραία. Δεν γίνονται και καριέρα και μαρούλι και φράγκο και καλή ζωή και γκόμενες και γούστα και καλαμάξια και αυτά. Μπορούν να γίνουν μερικά. Να έχεις το καλό αμάξι, το καλό σπίτι, να είναι okay. Όλες οι πόρτες ανοιχτές, να ζήσεις μέρες δόξας, αλλά δεν γίνεται να κάνεις νυχτερινή ζωή και να κάνεις ό,τι γούστα θέλεις. Ναι, γίνονται και τα δύο, δεν γίνεται να είσαι καλός και στο γήπεδο όμως. Γίνονται, με όρους. Ναι. Με μέτρο. Και αν κάποιοι παίκτες σε οποιοδήποτε αθλήματα το καταφέραν αυτό, είναι οι εξαιρέσεις που επιβεβαιώνουν τον κανόνα. Λοιπόν, μια που έλεγες εσύ για τους δικούς σου τραυματίες, που βέβαια η δική σου είναι. Τελεσίδη και ότι στάνταρ ότι θα λείπουν οι δύο και ο Άρντα από ό,τι φαίνεται εκτός αποστολής τρεις. Να πούμε και εδώ από το All About Ours, είμαστε από την ενημέρωση της ΠΑΕ φυσικά. Μέσα γράφει Βέλεθ και Μπάσα εκτός Δελζίσης και Κουέστα. Λες και μας ανησυχεί ο Κουέστα, να πω την αλήθεια. Δεν και θα τι... παίξει ο Κουέστα. Θα παίξει, μια χαρά θα παίξει. Δεν θα παίξει. Εσύ. Το πω, μα ξέρεις γιατί θα παίξει. Γιατί. Γιατί δεν μπορεί να κινδυνεύσει να υποτροπιάσει, φίλε. Έχεις άλλα δύο ντέρμπι από πίσω μετά. Ναι. Έχεις μια άκρη Ολυμπιακό. Δηλαδή, για μένα προσωπικά πρέπει να θυσιάσεις τουλάχιστον ένα μάτσα από τα τρία, το πιο κοντινό, για να μην έχεις κίνδυνο υποτροπιασμού. Γιατί αν γίνει καμιά στραβή, ποιος σας ακούει μετά. Λοιπόν, για να δούμε, θα το δούμε αυτό το και πράγμα. Και δεν είναι που σας ακούει, δεν θα έχεις το βασικό σου τερματοφύλακα που έχει δείξει πάρα πολύ καλά δείγματα ο άνθρωπος. Έτσι. Δηλαδή, λοιπόν, αυτό εκτός από κάτι άστοχες εξόδους, που είναι λίγο επικίνδυνος εξόδους. Κατά τα άλλα και χαμηλά παίζει καλά και με τα πόδια παίζει καλά με και τα πόδια είναι καλός. Έτσι. Λοιπόν, λίγο στα ψηλά ύστερη. Ναι, εντάξει.
Δεν, άμα ήταν σε όλα τέλειο, δεν θα ήταν στην Ελλάδα. Να το δούμε, να το δούμε και αυτό. Μια χαρά τερματοφύλακα. Τον Πασχαλάκη τον είδαμε, τον κάλεσε και εθνική. Ο μεγάλο Κίμπε που θα πάρει Λομπού. Ναι, θα πάρει. Για να δούμε ποιο θα έρθει. Ναι. Είπαμε. Άγγελος. Κάτι για άγγελο. Καλά, τώρα με αυτά το υλικό που έχει, να σου πω την αλήθεια, δεν είναι για πολλά πράγματα η εθνική. Οπότε ας έρθει όποιος θέλει. Και τι λέει η ΠΑΕΔΟ όσον αφορά το ιατρικό ανακοινωθένα, το πούμε κάπως έτσι. Ότι ο Γιώργος Δελτζίσης αισθάνθηκε ενοχλήστηκα, ακολούθησε και πάλι ατομικό πρόγραμμα, ενώ ο Χουλιάν Κουέστα από την πλευρά του συνέχισε το ειδικό πρόγραμμα αποκατάστασης. Ο Φραν Βέλεθ και ο Μπάσα συμμετείχαν σε μεγάλο κομμάτι της προπόνησης, το πρόγραμμα της οποίας ακολούθησε κανονικά και ο Μαυράη που ξεπέρασε την ίωση. Αύριο Πέμπτη οι ποδοσφαιριστές της ομάδας θα προπονηθούν και πάλι το πρωί σε εγκαταστάσεις του δασυγενείου. Αυτό τι σημαίνει, ότι ο Βέλεθ και ο Μπάσα δείχνουν ότι θα είναι σίγουρα στη διάθεση. Τώρα το αν θα τους ξεκινήσει δεν ξέρουμε. Γι' αυτό που λέει ο Τάσος για τον Κουέστα. Ο Μπάσα, εγώ πιστεύω, συγγνώμη που σε διακόπτω, πιστεύω ότι δύσκολα θα παίξει. Να, αλλά γιατί έχει εκφράσει την επιθυμία του να παίξει με ένεση την Κυριακή. Αυτό σημαίνει ότι ξέρει και αυτός ότι δεν θα είναι έτοιμος. Εντάξει, εδώ λέει ότι αλλά σήμερα συμμετείχε κανονικά. Διάβασε να δεις ότι. Ναι, εντάξει, εγώ όχι. Το αποκλείουν. Από την ΠΑΕ το διαβάζω. Ναι, το γράφει εδώ πέρα μέσα ακριβώς. Ναι. Το γράφει εκεί. Γιατί, εντάξει, εγώ... Ότι αποκλείουν την περίπτωση να βάλει ένεση και να παίξει ο Σιμάνσκι. Λοιπόν, όλα αυτά, να σου πω κάτι, όσο περνάει Τετάρτη έχουμε, όσο μέχρι την Παρασκευή που θα είναι και η τελευταία μας εκπομπή πριν τον ντέρμπι, λογικά. Θα ξέρουμε κατά πολύ μεγάλο ποσοστό και θα είναι απώλεια και για τον Άρη αυτό. Για τον Μπάσα δεν νομίζω. Ο Κουέστα θα είναι απώλεια. Ο Βέλεθ θα είναι απώλεια για μένα. Ο Βέλεθ εμένα. Σου αρέσει ο Βέλεθ. Είναι καλό ποδοσφαιριστής. Σου αρέσει ο Βέλεθ. Έτσι όπως τον παρακολουθούσε, είναι καλό. Όχι ότι δεν έχω εμπιστοσύνη τον. Αλλά ο Κουέστα έδειξε ότι είναι πολύ καλό. Και ο Σόουζα όμως είναι καλό. Σου αρέσει και ο Σόουζα. Ωραίο είναι ο Σόουζα. Ωραίο. Πού να παίξει καλό παιχνίδι. Όπως και ο Δελιζήσης είναι στα ανασταλτικά του καθήκοντα αρκετά καλός, αλλά να, και αυτός έχει πρόβλημα. Δηλαδή, υπάρχει από γενικά είπαμε, full Δελιζήσης, Μπάσα και Βέλεθ είναι αναφίβολοι. Σήμερα βγήκε αυτό, ναι, να πεις. Όχι, υπάρχουν θεματάκια. Εντάξει. Δηλαδή μπορεί και να παίξουν, μπορεί και να μην παίξουν. Αυτά να σου πω κάτι. Εγώ πιστεύω από όλους αυτούς ο Κουέστα έχει το μεγαλύτερο θέμα. Αν μου έλεγε πραγματικά, αν δεν ήταν το μάτι τη Εθνική και μου έλεγε και άκουγα τώρα κάτι τέτοια για τον Μπέλκα, θα έλεγα μου φαντάνει είναι το πράγμα. Κατάλαβε. Ναι. Γιατί αυτά πριν το αντέρμπι, ξέρει και συνήθω μπορεί να είναι λίγο περασμένων δεκαετιών μέθοδοι αυτοί, αλλά πάντα χρησιμοποιούνται από όλες τις ομάδες. Οπότε. Εντάξει, άμα έχουμε ακροατή. Πάμε στο φίλο. Πάμε στο φίλο. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλημέρα στο δυνατό δίδυμο. Νάτος. Νικολάκη, ηγεσία. Γεια σου, Νίκο. Γεια σου, Νικολάκη. Πολύ δυνατό. Άρης ΠΑΟΚ και ΠΑΟΚ Άρης Φωτοβολίδα. Τι κάνεις. Ας δώσουμε την αξία που του πρέπει αυτό το ντέρμπι. Έτσι, ωραίο. Ας του δώσουμε τη μεγάλη αξία, γιατί εντάξει, οι Αθηναίοι πολύ μας την έχουν δει. Ας κάτσουν τώρα στις τηλεοράσεις όλοι τους, όλη η Ελλάδα ας κάτσει και να δει πώς προβάλλεται ο ποδοσφαιρικός πολιτισμός. Γιατί τον πήραν αυτοί κάτω και τα διέλυσαν όλα. Καλά, μην λες μεγάλες κουβέντες. Καλά λέει, μην ξανοίγεις. Μην ξανοίγεις, μην γίνει καμιά... Εγώ επειδή, κοίταξε, αν θέλουμε μπορούμε να κάνουμε το καλύτερο ντέρμπι της Ελλάδος. Ναι, μαζί σου. Ένα από τα καλύτερα της Ελλάδος. Μαζί σου, υπάρχουν όμως και οι ελαφρόμυαλοι που αυτό δεν το έχουν αντιληφθεί και για να μην παρεξηγηθώ εκατέρωθεν, έτσι. Όταν υπάρχει μεγάλη μάζα, Νίκο, όταν υπάρχει μεγάλη μάζα κόσμου, θα υπάρχουν και 5-10... Φερρυπή, ξέρεις τι θέλω να πω. Στο ΠΑΟΚ Ολυμπιακός πέρυσι, το μάτς ήταν εκκλησία. Δεν άναψε αναπτήρας ούτε για τσιγάρο, φίλε. Το πιστεύεις αυτό, ήμουν εκεί παρόν με χιονόνερο, έρχεται, ψοφόκριο. Ένας ηλίθιος βρέθηκε, πέσανε εκατοντάδες κορδέλες στην, στην είσοδο. Να ολοκληρώσω. Στην είσοδο των ομάδων έπεσαν εκατοντάδες κορδέλες και εκατομμύρια χαρτάκια. Όταν πήγαινε αυτός ο ηθοποιός, ο κωμικός, ο Όσκαρ στον πάγκο, μετά από προκλήσεις Καραπαπά, Θεοδωρίδη και τα λοιπά, του Μυραλάς μας έδειξε και εμάς και τα παιδάκια τα κακαλά του. Αυτά γίνανε. Πήγαινε λοιπόν στον πάγκο, βρέθηκε ένας Βλάξ. Βλάξ. Ένας Βλάξ. Ένας ανεγκέφαλος, ναι, του Ζάχου είναι αυτό. Και λίγα λες. Πέταξε αυτό το ρολό και κοίτα πως είναι γραφτό, ρε φίλε. Έτσι. Έπεσε. Το μισό είχε ανοίξει, το μισό είχε μείνει, έπεσε στον νόμο του, το ψιλοβρήκε λίγο στο... Το θέμα είναι έπεσε. Και του ήρθε περίοδος του αλουνού. Και έκανε τον πεθαμένο, έβαλε και κολάρο. Το ίδιο θέμα είχαμε και εμείς με την Κουρουπίδια. Αυτό θέλω να σου πω. Όχι, αλλού θέλω να καταλήξω. Δεν το λέω για να... Εγώ ξέρεις που ήθελα να... Να είναι καλά το πάλι. Αν θέλεις να την ακούσεις. Αν να ακούσεις την δικιά μου άλλη άποψη. Φυσικά θέλω. Εγώ πιστεύω, φίλε, ότι είχαν πολλοί... Αν δεν γινόταν αυτός, θα στην πορεία του παιχνιδιού.
Ναι. Ναι, θα υπήρχε άλλο στημένο. Γιατί για μένα ήταν στημένο ο κύριο. Εντάξει. Ναι. Δεν υπάρχει, μου το βγάζει μένα από το μυαλό. Ναι, αλλά δεν μπορούσε και να πέσει μόνο του κάποιο και να κάνει τον νεκρό. Εντάξει. Βρέθηκε, του δώσαν. Να είναι καλά το παλικάρι δηλαδή. Γιατί θα έκανε ένα πρωτάθλημα ακόμη. Πρόσεξε να δει, ήξερε ότι υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι θα κάνουν αυτή την προμοδουλειά. Αυτό είναι άλλο. Ναι, αυτό που λέει έχει δίκιο. Ένα βρέθηκε, έχει δίκιο, γι' αυτό λέμε, όταν τώρα θα έχει. Μεθαύριο στο παιχνίδι 23.000 κόσμο, θα μπορούν να μην βρεθούν ο αντίστοιχος ηλίθιος. Κατάλαβες. Το λέμε τώρα και έτσι. Εγώ σου λέω κάτι, ρε φίλε. Θα πάει. Μιλάει ο Νίκο. Λέγε. Θέλω να πιστεύω ότι τα δίχτυα γύρω-γύρω θα κάνουν τη δουλειά. Γύρω-γύρω. Ωραία. Θα κάνουν τα. Όπως επίσης, δεν θα μείνει μόνο εκεί. Όπως επίσης θα υπάρχει. Μιλάμε τέλεια περιφρούρηση. Τέλεια. Όσο και παντού. Να υπάρχει τέλεια, ρε φίλε, αν υπάρχει ένα, τι να σου πω. Δεν μπορείς. Για μένα, έξω όταν θα πίνουν τις μπύρες, τριτσίνες, τις βότκες και τα λοιπά, θα υπάρχει περιφρούρηση. Γιατί αυτός που πίνει απ' έξω. Τα ξέρει αυτά. Τα λέω, ρε φίλε. Τα ξέρει και τα κάνει και ο ρε φίλε, χρόνια σε τούμπα. Είναι ο παδός, ρε φίλε, ξέρει. Καρδάσου μου άλλο λέω. Το ίδιο κάνει και αυτός, πίνει. Μπορεί να υπάρχει άψογη όπως υπήρχε άψογη περιφρούρηση σε πολλά μάτια τούμπα και βρέθηκαν δύο βλάξ, δύο ανεγκέφαλοι και κάναν τη δουλειά. Αυτό θέλω να σου πω. Δηλαδή μπορεί να βάλει δίχτυ σε όλο το γήπεδο, να βάλει σε μισή κερκίδα, σε πέντε μέτρα να μην βάλει και να βρεθεί εκεί ο σουρωμένο, ο ξέρω εγώ, και να σου την κάνει τη δουλειά. Τάσο μου, επειδή εγώ έχω εμπειρία από τον αγώνα, από τον τελικό της Αθήνας που κατεβήκαμε κάτω με τον Βάζελο. Τον Παναθηναϊκό. Φίλε, ειλικρινά 21.500. 30.000 φίλε και... 30.000 εισιτήρια. 22.000 εισιτήρια σου δώσανε. 23.400. Και πόσοι σου 30. Και 1.500. Εγώ πήκα, εγώ αυγά κάνατε. Παρόλο που είχα εισιτήριο δεν πήκα στην εκεί που έπρεπε να πω. Γιατί μου λένε είναι πίτα δε χωράς. Και τι θα κάνω εγώ, αδερφέ, που αλλού πήγαινε, αλλού. Τέλος πάντων, δεν είναι το θέμα αυτό. Εγώ λέω 30.000, υπάρχουν και ντοκουμέντα τεράστια. Αλλά αλλού θέλω να καταλήξω, ότι υπήρξε τέτοια προετοιμασία, ότως ώστε δεν αντέδρασε κανείς, δεν έγινε τίποτα. Το απόλυτο τίποτα, ειδικά στο δρόμο, εγώ περίμενα όχλο. Ναι, στην επιστροφή, δεν έγινε το παραμικρό. Όχι, στην επιστροφή, όταν πηγαίναμε, όχλο, θα έχουμε μπερδέματα. Ηγεσία, η επιστροφή... Η επιστροφή είναι χειρότερη γιατί γυρνάς και χαμένος. Γυρνάς χαμένος. Χαμένος γυρνάς. Κατάλαβες. Εκεί είναι χειρότερη. Άρα καταλήγω, αν θέλουμε και όλοι μας πρέπει να λειτουργήσουμε ως ασπίδα. Και να σου πω και τ' άλλο. Και η μεν και η δε θα πρέπει να λειτουργήσουμε ως ασπίδα να κρατήσουμε αυτό το τέρμπι για την πόλη, για τη Βόρεια Ελλάδα. Και ας βλέπουν και οι Αθηναίοι και άντι γιατί μας την έχουν πει πολύ, γιατί μας θεωρούν πολύ... Εντάξει, μωρέ, εκεί πάνω οι Βόρειοι και ξέρω εγώ και ποια Μακεδονία και ποια αυτό και ποια εκείνο και τι θέλουν αυτοί και τι θέλουν. Θέλουν κύπελο, θέλουν πρωτάθλημα, θέλουν αυτό. Ξύπνησαν, άστος εκεί να κοιμούνται και κάπως έτσι. Έτσι μας βλέπουν. Μας βλέπουν σαν υποκόμους της Ελλάδος. Αυτό το πράγμα θα πρέπει εμείς να το ανατρέψουμε. Οκ, okay, ηγεσία. Να με καταλαβαίνεις, Τασούλη. Εντάξει, άκουγε ο Τάσος. Ναι. Εντάξει. Okay. Εγώ πιστεύω, φίλε, ότι θα γίνει ένα φανταστικό. Ήδη υπάρχουν δημοσιεύματα ότι πάρα πολλοί δημοσιογράφοι από την Ευρώπη θέλουν να παρευρεθούν σε κάποια αυτό δίκτυα μάτς, τηλεοπτικά. Πουλάει ο Πάκρου, φίλε. Τι του δίνεις, ασίστρε. Ασίστρε, δίνει να βάλει καλά και φάουλ. Άκουσε με. Εγώ μιλάω για τον Τέρμπι, φίλε. Δεν μιλάω μόνο για τον Άρη. Βλέπεις ότι δεν. Υπάρχει. Θέλω να έχω απόλυτο σεβασμό. Ξεκάθαρα πράγματα. Πιστεύω ότι θα γίνει ένα πολύ δυνατό παιχνίδι. Μέσα στον ανταγωνισμό μας. Πρόσεξε, μέσα από τον ανταγωνισμό θα γίνουμε και οι δύο πάρα πολύ καλοί και θα υποκύψουν όλοι. Εντάξει, εμείς είμαστε καλοί. Τώρα όποιος καταλαβαίνει, κατάλαβε. Θα βοηθήσουμε στο να γίνεται. Θα μας βοηθήσουν. Θα συμβάλλουμε και εμείς στο να γίνεται, στο να βελτιωθείτε. Αυτοί που ακούνε βάσει τη έκφραση του Ζάχου, αυτοί που ακούνε με τις μασχάλες, φιλάκια πολλά. Γεια σου, να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Έχω πάντως δύο μηνύματα ήδη ηγεσία. Λέει, γράφει ο ένας ότι σε έχουν απαγάγει εξωγήινοι και αυτός δεν είναι ο ηγεσίας. Είναι ο πραγματικός ηγεσίας, ο αντικειμενικός ηγεσίας, ο ηγεσίας που θέλουν να ακούνε όλοι οι ακροατές, παοξίδες και αριανοί. Λοιπόν, πάμε στο δεύτερο διαφημιστικό διάλειμμα. Περάσαμε ήδη και τα. Respect, συγχαρήκια. Λοιπόν, θα έχουμε κάποια έτσι. Θα είμαι φυσικά η γραμμή στα ανοιχτές. Φοβερός ακροατής, είναι ο κρατής σήμερα στον ανακηρύττω.
Βεβαίως. Ασίστ τον έδωσε, τρεις ασίστ τον έδωσε. Καλά δικεφάλαιο, 9 πόντους εκεί. Πήραν και τηλέφωνο, είσαι τυχερός. Λοιπόν, αμέσως μετά το δεύτερο διαφημιστικό διάλειμμα, το 2310-287-38 θα είναι δικό σας, το 6945-287-38. FM και ενώ το μήνυμά σας, το 54526. Αργιανός είναι αυτός, δεν με νοιάζει αυτός, αυτή δίπλα του πια είναι. Τι τούμπανο είναι αυτό. Οξύ πρέπει να είναι αυτή. Γιατί την έχει... Παιδιά, πώς τη λένε αυτή. Στο Α τώρα που παίζει με αυτόν εδώ πέρα με τη ρόμπα, πώς τη λένε αυτή. Μια μελαχρινή, μιλάμε με πεντάρι ρετυρέ, καμιά ένα 78 και μιλάμε τέλειες αναλογίες. Και... Μπες μέσα και δες πώς τη λένε. Ρε. Αχ, έκατσε, αγγελικό πρόσωπο. Μουρμούρα λέγεται το τέτοιο. Πώς? Το σύρι. Α, εκεί υδραυλικά. Να φτιάχνετε υδραυλικά. Να, πού είναι ο Τρέγιας. Έχω αφήσει κάρτα στην οικοδομή. Τρέγια, πού είναι και τι φτιάχνει εκεί, το Λέβητα. Τρέξε. Όχι, τη βάρα φτιάχνει, τον μπόιλερ. Τον μπόιλερ, τρέξε, Τρέγια. Τρέξε. Λοιπόν, Γιάννη, πάμε στο δεύτερο γιατί αυτό. Πάμε στο διάλειμμα γιατί αυτό δεν θα τελειώσουμε ποτέ. Θα τελειώσουμε έτσι όπως πάει. Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε. Λίμπερο 107,4 στον FM. Ράδιο Μαρμίτα, Ζάχος Ντρούλινγκ, Τάσος Τρέγιας, Ιωάννης Ζάτσης, στη δήμηση του ηχού, τις μουσικές επιλογές, παρέτσα μέχρι και τις 10. Θέλετε, δεν θέλετε, θα μας ακούτε. Κοντά μας άλλο ένα βράδυ, το πορκίτο ψητοπολείο με αυθεντικές παραδοσιακές γεύσεις, με ντόπια κρεατικά και χειροποίητες νοστιμιές, να σας τρέχουν τα σάλια. Ο καλύτερος γύρος της πόλης, χοιρινό κοτόπουλο. Σουβλάκια, κοτόπουλο, πανσέτες, σουτζουκάκια, χειροποίητα, μπέργκερς, κλαμπς μενού και πολλές επιλογές για ένα έως 4 άτομα, αλλά και ολόφες και σαλάτες και συνοδευτικά. Το βρίσκεται το ψητοπολείο Πορκίτο στην Καραολή και Δημητρίου 52, πρώην διοικητηρίου. Delivery στο τηλέφωνο 2310-520, εύκολο είναι, 555, 2310-520, 555. Τηλεφωνήστε τώρα, κάντε τις παραγγελίες σας σε όλα τα υπέροχα, μοναδικά, ολόφρεσκα, ζουμερά εδέσματα που παρέχει το Πορκίτο ψητοπολείο. Τα δοκιμάσαμε, γι' αυτό σας το προτείνουμε. Και κατεβάστε την εφαρμογή από το App Store και πάρτε έκπτωση 10% σε κάθε παραγγελία σας. Δηλαδή, κάνετε παραγγελία για 20 ευρώ. 18. Δίνετε 18. Λοιπόν, 2310-287-38, 6945-287-38, FM και ενώ το μήνυμά σας 54526 το αποστέλλετε. Έχουμε ήδη φίλο στη γραμμή, να τον ακούσουμε. Καλησπέρα, φίλε. Έλα, καλησπέρα. Καλησπέρα. Νάτος, βέτεραν. Βετεράνες. Τι κάνετε, ρε Αλάνια. Καλά, τι γίνεται, ρε βετεράνε, καλά, ρε φίλε. Περιμένουμε την Κυριακή να δούμε ποιος θα επιβεβαιωθεί. Έτσι. Θα γίνει ντερμπάρα την Κυριακή. Έτσι. Η ΕΡΤ θα σπάσει κάθε ρεκόρ. Έτσι, ναι. Έτσι το βλέπω και εγώ. Να ρωτήσω κάτι. Θα υπάρχει και δώρο Χριστουγέννων από την κρατική χορηγία, τίποτα. Θα σας δώσω τίποτα εξτρά για τα Χριστούγεννα, ξέρω, πρωτοχρονιά. Μπα όχι, δεν υπάρχει. Κοίτα, εμένα μόλις μου πήραν τηλέφωνο από την Ομαρχία τώρα. Ναι. Τα δέντρα, λέει, κοπήκανε. Ναι. Τα Pampers, 10 πακέτα Pampers. Χάπια σε στέλνουν για να κοιμηθείτε το βράδυ. Δραμαμίνες. Ωραία. Άλλωστε, κρατικοδίαιτο σωματείο είστε, να μην ερημνήσει. Κρατικοδίαιτο σωματείο, εμείς με τα λεφτά του Ιβά Σαββίδη, με τις εταιρείες του και εσύ να παίζεις κρατική χορηγία, πώς γίνεται, ρε βετεράνε. Τώρα σας δίνουν και στρέμματα να μεγαλώσει την Τούμπα. Άλλωστε, η Τούμπα ήταν κτισμένη μέσα στο οικόπεδο της ελληνικής αεροπορίας. Έτσι. Εγώ θυμάμαι Τρέγια, πιτσιρικάς ήμουνα και νοικιάζαμε ποδήλατα και πηγαίναμε, βλέπαμε πώς κτίζει η Τούμπα. Και αυτά τα παραμύθια που λένε ότι κτίσανε την Τούμπα οι παππούδες και οι γιαγιάδες σας, αυτά είναι παραμύθια. Η μόμα, η τρίτη μόμα, η φαντάρη της τρίτης μόμα. Δεν ξέρεις την ιστορία καθόλου. Εγώ δεν ξέρω ιστορία. Και για να γινόμαστε λίγο πιο συγκεκριμένοι. Άκουσε λίγο. Για να γίνουμε λίγο πιο συγκεκριμένοι. Πέντε μέρες φυλακή. Δεν κυριολεκτούμε όταν λέμε ότι. Μάθε λίγο να ακούς. Δεν κυριολεκτούμε όταν λέμε. Δεν κυριολεκτούμε όταν λέμε ότι χτίσαν οι μπαμπάδες οι παππούδες μας στην Τούμπα. Εννοούμε ότι. Δεν θες να ακούσεις. Μεταβάλλατε το Δήμο και το Τσεχοσλοβακία σου μέσα. Τρία στρεματάκια χάρισε ο Δεδέουλος συγχωρημένος, εσείς τα κάνατε άλλα 33 γύρω-γύρω. 12 δις κόστησε η κοινή. Μπορώ να απαντήσω. Μπορώ να απαντήσω. 10-800 κάπου και 11. Μπορώ να απαντήσω. Να απαντήσει, άστο να μιλήσει. Όσον αφορά το γήπεδο της Τούμπας που λες. αυτό που λέμε ότι το χτίσαν οι παππούδες, οι μπαμπάδες μας κτλ. Δεν εννοούμε το χτίσαν εξ ολοκλήρου. Παραμύθια της Καλλιμάς.
Ναι, δεν εννοούμε ότι το χτίσανε εξ ολοκλήρου. Απλά οι άνθρωποι φεύγανε μετά τις δουλειές τους που πέραν για να θρέψουν την οικογένειά τους και πήγαν και κάνανε τσιμέντα στην μπετονιέρα και με το χέρι για να συμβάλλουν στο γήπεδο της Τούμπας. Κατά δεύτερο, περίμενε, εγώ σ' άκουγα με προσοχή. Χαμήλωστον. Χαμήλωστον. Να συνετίζεται. Κατά δεύτερο, τα 21 στρέμματα που ψηφίστηκε για να δοθούν στον ΠΑΟΚ, ο ΠΑΟΚ θα φτιάξει νέο γήπεδο με δικά του κονδύλια και θα αξιοποιηθεί. Η περιοχή θα γίνει ένα διαμάντι, ένα ωραία στολίδι για τη Θεσσαλονίκη, για την πρωτεύουσα της Μακεδονίας, για τη Βόρεια Ελλάδα, συμπή, για την Ελλάδα μας. Έλα τώρα. Έλα, βέτεραν. Ακόμα μιλάει. Έλα. Έλα. Είσαι εδώ. Σας κάνω... Μετά βάλατε, εκτός από την πηλαία που βάλατε χέρι, βάλατε και χέρι στο Δήμο Χαλκιδόνας, να πούμε. Σας παντού βάζουν και... οι άνθρωποι. Και παιδά... τι πράγμα είστε, τι είναι αυτό. Τι να κάνουμε, ρε φίλε. Φταίμε εμείς που πληρώσαμε τα χρέη και δεν μπήκαμε σε άρθρο 44. Τι να κάνουμε. Φεύγει τώρα. Την ημέρα της ίδρυσής σας είστε γαντζωμένοι πάνω στον Έλληνα χορολογούμε. Βετεράν, άκουσε τώρα, ο Τσίπρας δεν είναι πλέον ο νέος ο Πούτιν. Άλλαξε τώρα, αλλάζει το παραμύθι. Θα δεις από την άλλη πλευρά το ψάρι. Πάει ο, πάει ο Τσίπρας από Πούτιν. Βέβαια, εμείς στον πόλεμο πήγαμε και πολεμούσαμε. Δεν παίζαμε πάνω από τα αθλήματα. Συνεργάτες με κάποιους άλλους. Κατάλαβες. Εντά. Όταν κλείσει την κάνολα ο Πούτινγκ, τότε να δω που. Δεν ξέρω, και μια φωτογραφία εκεί πέρα με ένα χαιρετισμό περίεργο. Πού το. Τι στην κατοχή. Όταν θα σταματήσουν να έρχονται τα δολάρια, να δούμε πού θα πάνε να κρυφτείτε. Δεν μου λες για την ομάδα σου, θα πεις κάτι. Πες ότι θα τους ρίξουμε δύο γκολ. Πες. Ας το πει αυτό. Σε είπα, τα Πάμπερς πήγανε, τα δέντρα θα έρθουν. Εντάξει, σε είπε. Τα Πάμπερς, τιμές λογικές. Έγινε, ρε βετεράνε, να είσαι καλά. Το δεσπότη Παναγιώτη. Μπράβο, ρε βετεράνε. Έγινε, ρε βετεράνε, να είσαι καλά. Τη Δευτέρα θα τον κάνουμε εδώ πέρα, μην ανησυχείς τον κύριο Τρέγκια. Θα πάμε σε επόμενο. Η προσφυλής τακτική όλων των ομοειδετών σου. Για ποια είναι. Είναι ότι βγάζεις γλώσσα, βγάζεις, λες, θα σου κόψω το. Άκουγα στα ράδες. Θα σας κόψουμε τι το πρώτο. Τι θες να χάσουμε, μόρα και εσύ. Τι θες να λέμε, να χάνουμε, ότι θα χάσουμε. Καλά, πάμε στον επόμενο. Πάμε στον επόμενο, έτσι σε κάνω κι εγώ. Να σε τσατίσω μαζί σου. Μαζί σου. Πάμε. Πράγμα δεν είναι πολύ καλό αυτό να ξέρεις. Πάμε, πάμε. Έλα, φίλε. Να έρθουν ακροατές. Να τους έπεσε ο φίλος. Έλα, φίλε. Έλα, τι γίνεται. Να τους. Καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Γεια χαρά. Τι γίνεται, τι κάνετε. Πάω, Γιώργος, Ολλανδία. Γεια σου, ρε Γιώργα, ρε. Γεια σου, Γιώργο. Τι γίνεται. Ντρούλινγκ. Έλα. Έχεις, δεν ξέρω, αλλά έχεις γίνει πολύ ευγενικός, ρε. Πάντα ήμουν ευγενικός, φίλε. Όχι. Έχεις μεταλλαχθεί κάτι. Πες τα ρε φίλε. Πες τα ρε φίλε. Πες τα ρε φίλε. Μήπως είναι κανένας κλόνος στο στούντιο. Πες τα ρε φίλε. Δεν, μόνο η φωνή σου με θυμίζει τον Ντρούλινγκ που ήξερα. Τελείωσες. Να απαντήσω. Όταν με μιλάει κάποιος ευγενικά, μιλάω ευγενικά. Προχθές δύο άνθρωποι δεν με μίλησαν ευγενικά. Ανέβηκα. Όχι ευγενικά. Ο τόνος τους ήταν ειρωνικός. Αυτά που λέγανε. Δεν ήταν έτσι και ήταν γιουβέτσι και απάντησα ανάλογα. Όπως είμαι καθρέφτης, φίλε, όπως μου μιλάς. Αν μου μιλάς ευγενικά, θα σου μιλήσω ευγενικά. Αν μου μιλήσεις διαφορετικά, θα σου μιλήσω διαφορετικά. Ναι. Έτσι νομίζω. Όχι, απλό, δεν, εντάξει, καταλαβαίνω τι λες, αλλά όχι ότι θέλω να γίνεις και κάφρος. Όχι, φίλε. Δηλαδή, με τον κάφρο και κάφρος αυτό έγινε. Που, όχι. Αυτό που κάποτε κλάμβανα από τις τηλεοπτικές παρουσίες σου. Ναι, ότι. Δεν έχει καμία σχέση με τη ραδιοφωνική σου παρουσία. Το ίδιο είμαι, φίλε, το ίδιο. Όχι, καμία. Δηλαδή το έχουν πει και άλλοι. Καμία σχέση. Τι έβλεπες. Ίσως επειδή ραδιοφωνικά πέρασαν και. Όχι. Ναι, τι έβλεπες. Ένα λεπτό, ρε φίλε, να το συζητήσουμε λίγο. Ήσουν πιο έτσι ευέξαπτος, ρε παιδί. Δηλαδή ήσουν πιο ζωντανός. Να απαντήσω, να απαντήσω. Στην τηλεόραση με τον Τάσο, γιατί τώρα είμαι με τον Τάσο εδώ, έτσι. Κάναμε μαζί κοντά στα 5 χρόνια. Ναι. Πέντε χρόνια. Στα 5 χρόνια 3 φορές έπαθα κι εγώ μια έκρηξη. Δηλαδή, με έβλεπε συνέχεια να παθαίνω έκρηξη στην τηλεόραση. Άλλο, δεν μιλάει για έκρηξη. Μιλάει για συνεχόμενες αντιδράσεις, λεγόμενα. Εντάξει. Με νευρικές κινήσεις. Έτσι, και τώρα γίνεται εδώ. Κάνεις λάθος. Γιατί, κοίτα, να σου πω τώρα κάτι, ανάλογα, Γιώργο. Είπαμε και. Να σου πω λίγο κάτι. Ναι. Δεν είσαι στούντιο μέσα να το δεις. Μπορεί να τον ακούσει ήσυχο ήρεμο, αλλά αν δεις αντιδράσεις. Στο πρόσωπό του, πώς μύγει τα φρύδια, πώς νευριάζει και τσατίζεται. Αυτό που βγάζει δηλαδή προς τα έξω δεν έχει καμία σχέση με αυτό που βλέπω εγώ. Να σου πω κάτι, σου είπα. Αλλά ξέρεις και κάτι. Απλώς... Άκου λίγο, Γιώργο, εσύ το φέρομαι και εγώ λίγο καλά. Γιατί ναι, είναι καλός άνθρωπος. Προσπαθεί να προσαρμοστεί στην αλφα εθνική το παιδί. Ναι.
Δεν γίνεται από την, από την πρώτη χρονιά. Δεν γίνεται από την πρώτη χρονιά να το βάλω στα βαθιά. Πάντως, άστο λίγο να προσαρμοστεί. Σου είπα, τον περίμενε, λέει, γιατί ο Άγιος άνθρωπος λέει που έριξε το ρολό και δεν πήρε το ποτάλιμα. Μα, μα εγώ περίμενα εσένα να είσαι στην πρώτη εθνική, γιατί ξέρεις τα μέλεγες. Γιατί έσκουζες. Ξέρεις τα μέλεγες. Πήρες το τρίτο σου πρωτάθλημα και δεν ήμουν εγώ, γι' αυτό το πήρες. Τώρα που είσαι, αρχίζεις γενομένες την Κυριακή. 0-1-2-0-2. Γεια σας. 7 στα 7 και τελείω και το πρωτάθλημα. Φίλε, για την το Κυριακή τελείω το πρωτάθλημα. Για το ευγενικό, πάντως κάνεις λάθος. Ευγενικό είμαι, γενικά θέλω να πιστεύω και στη ζωή μου και ραδιοφωνικά και επειδή δεν Μην το δείτε. Απλώς θέλω να σου πω ότι διακρίνω μία διαφορά. Ίσως επειδή είναι ραδιοφωνική η παρουσία, έχει δίκιο σε αυτό ο Τάσος. Ίσως επειδή είναι ραδιοφωνική η παρουσία, γι' αυτό να φέρει. Στο μόνο που έχεις δίκιο είναι ότι πέρασαν και 14 χρόνια από τότε που ξεκίνησαμε την τηλεόραση. Ναι, σωστό και αυτό. Μετράει και αυτό. Κατεβαίνουν οι παλμοί. Ήμασταν 34, τώρα είμαστε 50. Κατάλαβες. Ναι, σωστό. Λοιπόν, τέλος πάντων, να πω για το παιχνίδι της Κυριακής κάτι. Υπάρχει μία. Η όλη διαφορά. Και ακούστε με προσεκτικά τώρα τι θα πω. Ναι, Γιώργο. Στο παιχνίδι της Κυριακής είναι για τις δύο ομάδες ότι ο Άρης περιμένει να αρχίσει αυτό το παιχνίδι και ο ΠΑΟΚ περιμένει να τελειώσει αυτό το παιχνίδι. Ονοείτο. Ναι, καταλαβαίνεις ποια είναι η διαφορά νοοτροπίας στις δύο αυτές έννοιες. Όχι, δεν το κατάλαβα. Άμα με καταλαβαίνεις τι λέω, είναι ότι ο Άρης περιμένει να ξεκινήσει αυτό το παιχνίδι και ο ΠΑΟΚ περιμένει απλώς να τελειώσει αυτό το παιχνίδι. Αυτό έτσι θέλετε να το αντιλαμβάνεστε εσείς, μάλλον. Προφανώς. Αυτό αντιλαμβάνομαι εγώ γενικώς από αυτά που ακούω αυτές τις ημέρες. Εγώ ακριβώς το αντίθετο αντιλαμβάνομαι. Για μένα, Ντρούλινγκ, αυτή η ιστορία, επειδή ξέρεις κάποτε τσιμπούσαμε, κάναμε, ράναμε. Εγώ να φανταστείς ότι αυτή την εβδομάδα όσες φορές βγήκα στο ράδιο. Δεν ασχολήθηκα με τον Άρη, ασχολήθηκα με την ΑΕ. Ωραία, καλά έκανες. Δηλαδή, καταλαβαίνεις τώρα που έχει φτάσει, όχι λόγω το ότι έπαρσης και αυτά, αυτή η έπαρση και η αλαζονία, η γνωστή καραμέλα, ας πούμε. Εντάξει, είναι κάτι διαχρονικά, δηλαδή, δεν αποκτήσατε πλέον, τώρα. Πλέον οι παοκτζίδες, άμα πάρουν, ας πούμε, φρέτο εσπρέσο ενισχυμένο, ξέρω εγώ, αλαζόνες είναι. Δηλαδή, ό,τι και να κάνουμε εμείς στη ζωή μας πλέον οι παοκτζίδες, αλαζόνες είμαστε, έπαρση έχουμε, νεόπλουτοι είμαστε, το ένα είμαστε, το άλλο είμαστε. Δηλαδή, αν θέλουμε να ονειρευόμαστε για την ομάδα μας και έχουμε υψηλές προσδοκίες, αυτό το έχετε μεταλλάξει εσείς σε αλαζονία. Δεν ξέρεις πόσο πονάει, πόσο τσούζει. Ελπίδα ΠΑΟΚ έχει 6 στα 6. Ανακαλύπτουν σε κάθε αγωνιστική κάτι. Γνωστός ραδιοφωνικός παραγωγός της πόλης έλεγε λοιπόν εδώ από την αρχή της εβδομάδος πως το παιχνίδι ΠΑΟΚ Απόλλωνος Μήνης ο κόσμος αποδοκίμαζε την ομάδα. Πρόσεξε τώρα προπαγάνδα. Επειδή το Τζούζι από πίσω, το Γαργαλάει από πίσω. Τι ομάδα είναι αυτό. Κατάλαβες. Αεξής και Αριανός. Αεξής και Αριανός, ναι. Επειδή ήμουν παρόν στο γήπεδο, έτσι θα πάρουμε και τον άλλο φίλο τώρα, για να ξεκαθαρίσουμε λίγο τα πράγματα. 20.000 κόσμου, 20.000 κόσμου χειροκροτούσε από την αρχή μέχρι το τελευταίο σφύριγμα και μόλις έφυγε η ομάδα στα αποδυτήρια, όλη την ομάδα, όλο το προπονητικό team κτλ. Οι αποδοκιμασίες που ακούστηκαν ήταν για τα τρία αυτά εδώ πέρα. Ανθρωπάκια της ΚΕΔ που κατάφεραν να εκνευρίσουν σε ένα μάτς του πρωτοπόρου, ο οποίος είχε φάει μισό γκολ, με τον ανύπαρκτο Ουραγό που δεν έχει μισό βαθμό. 20.000 κόσμου κατάφεραν να τον εκνευρίσουν πάρα πολλές φορές. Τα σφαγή του πάνω. Εσύ πες ότι δεν υπήρχαν άσχημα σφυρίγματα. Και να τελειώσω λίγο, παιδιά, και να τελειώσω και να πάτε στον επόμενο. Για να τελειώσω, για να καταλάβετε εγώ πώς βλέπω αυτό το παιχνίδι. Είναι τώρα σαν να είναι ένα. Σαν εγώ, ας πούμε, να είμαι σε μία. Φορά, ας πούμε, και να έχω κάποια όνειρα και να κάνω και να έχω μία πορεία, ρε παιδί μου, προκαθορισμένη και να είμαι ενδιάμεσα αναγκασμένος να κάνω ένα γεύμα εργασία στην Καρατζόβα Εδέση. Αυτό το πράγμα μου φαίνεται εμένα τώρα, ας πούμε. Πρόσεξε δηλαδή, το γεύμα. Ναι, δηλαδή πρέπει ας πούμε τώρα να περάσω αυτό το πώς το λένε, αυτό το πράγμα τώρα, ξέρεις, Άρης ΠΑΟΚ.
για μένα ξεστήνα, ας φύγει η Κυριακή, να τελειώνω με αυτό το πάνω από το κεφάλι μου, για να συνεχίσω τη δικιά μου την πορεία. Φυσικά, ο καθένας συνεχίζει τη δικιά του πορεία. Όποιο αποτέλεσμα και να έρθει, να φύγει η Κυριακή. Πιο πολύ με κουράζει δηλαδή αυτό το προκαταρκετικό, παρά να χάσουμε αυτού καθ' αυτού στο παιχνίδι. Δηλαδή, πραγματικά σας μιλάω, αυτό το πράγμα, αυτή τη μιζέρια θέλω να φύγει πίσω. Και από Δευτέρα να συνεχίσω εγώ τη δικιά μου την πορεία. Να σε καλά, Γιώργη. Ανεξαρτήτως αποτελέσματος. Okay. Να σε καλά, ρε Γιώργη. Να σε καλά, να σε καλά. Αλλά το ανεξαρτήτως αποτελέσματος δεν το δέχομαι. Γιατί λέω τώρα, αν φας καμιά τριάρα, δεν θα είναι ανεξαρτήτως αποτελέσματος. Έτσι. Θα έχεις αντίκτυπο. Δεν θα σε κάνει από το στόχο σου, δεν σε αποκλίνει, αλλά θα έχεις αντίκτυπο. Έτσι. Πάλι πάνω από όλους τους μεγάλους θα και να χάσω. Πάμε στον επόμενο. Καλησπέρα. Έλα, φίλε. Δεν περιμένω ο φίλος. Γιάννη, πολύ σκέτους μας έχεις. Βάλε λίγο μουσική από κάτω. Πολύ ξεραίλα έχει πέσει. Λίγο ανέβασε λίγο το κοινό να πούμε. Λοιπόν, ένα επαναστατικό έτσι λίγο. 23-10-287-38. Κοιμηθούμε να πούμε. 45-287-38. Για το διετή δεν είπαμε. Πες τον το όνομά του. Τι να πω, κάνουμε το διάλειμμα εδώ. Νίσταξε. 9.30 πήγε. Πάμε στο τελευταίο διάλειμμα. Γιάννη, έχει κανένα ACDC τίποτα έτσι λίγο πιο κεφάτο. Ναι, γιατί αυτό είναι για να χρέψουν κανένα μπλούζι. Θες να αγκαλιαστούμε, να χρέψουμε κάποιο. Όχι, βέβαια. Να αγκαλιαστούμε την Κυριακή τρέχει. Να αγκαλιαστούμε αγωνιστικά. Αγωνιστικά, εξωαγωνιστικά. Εξαγωνιστικά, κοίτα, αν εξαγωνιστικά πιστεύω με έχει νικήσει ο Παθρακικός, με έχει νικήσει ο Αθηναϊκός, όλοι με έχουν κερδίσει. Έχω συντονιστεί με αυτό που βλέπω και πέρα. Ναι, είναι ωραία, είναι ωραία γυναίκα. Αλλά δεν ξέρουμε, θα τη βρω για σένα όταν πάω σπίτι, ποια είναι, με έπρεξε. Πώ τη λένε αυτή. Δεν υπάρχει, φίλε. Θα τη βρω την ηθοποιό αυτή και θα σου πω πώ τη λένε αύριο. Τρέγια, με έπρεξε με αυτή. Κοιτάω να σε αποκαταστήσω, τι θα κάνω. Με επικυρά βασιλική να σε παντρέψω. Για να με κοιτάξει αυτή εμένα. Θα γίνω κουμπάρος με την πάρη. Τι θα με κοιτάξει εμένα αυτή. Γιατί ρε φίλε. Εντάξει. Μόλις μάθει ότι κάνεις εκπομπή στο Λίμπερο με τον Τρέγια, να σε κοιτάξει. Δηλαδή, μπράβο ρε Τρέγια, με ανέβασε κατευθείαν. Δηλαδή, εσένα θα κοιτάξει. Μπράβο ρε Τρέγια. Ωραία. Λοιπόν, 23-10-287-38, 69-45-287-38, FM και ενώ το μήνυμά σας 54-526 αποστολή. Έχουμε φίλο στη γραμμή. Πάμε να τον ανακούσουμε. Πάμε και δεν πάμε. Έλα φίλε, καλησπέρα. Έλα. Καλησπέρα. Γεια καλησπέρα. Σου. Πασχάλης Ολυμπιακός που αγαπάει και Άρη. Γεια σου Πασχάλη. Ουδέτερος. Τι κάνουμε, καλά. Καλά. Δόξα τω Θεώ. Καλά Πασχάλη. Τον άκουγα, σας ακούω κάθε μέρα. Αλλά άκουσα προηγουμένως τον φίλο από την Ολλανδία, πήρε ο Γιώργος. Ναι. Καλός άνθρωπος. Εντάξει, όλοι οι φίλοι είμαστε ρε παλικάρι. Δεν έχουμε ακούσει με τίποτα. Η κακή στη φυλακή είναι που λένε. Όχι, και εκεί υπάρχουν πάρα πολύ καλοί. Εντάξει. Τέλος πάντων. Για πες μας. Άκουσα προηγουμένως που είπε ότι ο Άρης ανυπομονεί να αρχίσει το παιχνίδι και ο ΠΑΟΚ ανυπομονεί να τελειώσει. Ναι. Έτσι δεν είπε. Έτσι είπε. Λοιπόν, από τη δική του οπτική γωνία. Κατάλαβες τι εννοούσε. Από τη δική του οπτική γωνία αυτό. Θα σου εξηγήσω εγώ τι εννοούσε. Για πες δε Πασχάλη, εγώ δεν το πολύ κατάλαβα. Ο Άρης ανυπομονεί να αρχίσει το παιχνίδι για να ξέρει πώς θα βάλει. Και ο ΠΑΟΚ ανυπομονεί να τελειώσει. Για να ξέρει, θα τελειώσει με 2 με 3, πόσα θα πάει. Αντικειμενικός. Ναι, ωραία. Λοιπόν, πες μου σε πόσα μάτς ο ΠΑΟΚ έφαγε 2-3. Άκουσα να δεις. Πάντα υπάρχει πρώτη φορά. Ναι, βέβαια. Πάντα υπάρχει πρώτη φορά. Ωραία, θα στο κάνω αλλιώς την ερώτηση. Πες μου σε πόσα μάτς έφαγε ο Άρης 2-3. Έφαγε και 4 έφαγε. Πού ρε φίλε έφαγε 4. Για φέτος. Για φέτος μιλάμε ρε φίλε. Α, για φέτος, εντάξει, δεν μπορούμε να μιλήσουμε τώρα. Για φέτος θα δούμε. Δεν υπάρχει πρώτη φορά τώρα. Άκουσα να δεις. Πάντα... Πάντα υπάρχει πρώτη φορά. Οι παραδόσεις είναι για να σπάνε. Α, ποιες παραδόσεις. Έτσι, δεν λέτε. Λοιπόν. Ποιες δεν έχω καλή παράδοση του Χαριλάου. Κοίταξε, θα σπάσει. Τρέγια. Έλα ρε Πασχάλη. Με σπάσεις να τα νερά σου. Σαν υδραυλικός που είσαι. Γιατί εξάπτεσαι. Όχι, δεν εξάπτομαι. Το παρατσούκλι μου είναι υγρασίας, να ξέρεις. Δηλαδή μπορώ να φτιάξω παντός είδους υγρασίες, να ξέρεις. Να κάνω μια διάκριτη ερώτηση. Να κάνεις, βεβαίως. Το Αριανάκι το χθεσινό το χιλιάρικο το έστειλε. Α, εδώ θα πω εγώ μετά μόλις κλείσεις Πασχάλη θα πω κάτι. Όχι δεν υπάρχει χιλιάρικο, εντάξει τώρα να το πούμε τώρα. Μεταξύ φίλων, 1000 ευρώ δεν υπάρχουν τώρα. Όχι, άκουσα να δεις. Λοιπόν, καταρχήν Τάσο, ήσου παράλογος. Που ήθελε και στη Δούπα και στο Χαριλάου. Το παλικάρι. Τι ήθελα? Το παλικάρι. Δεν είπε ότι θα κερδίσει τη Δούπα. Ενώ εσύ είπε ότι θα κερδίσω το Χαριλάου, έτσι δεν είναι? Ναι, βέβαια. Και σου είπε ότι εφόσον νομίζω ότι θα κερδίσει το Χαριλάου,
σου βάζω 3 εκατοστάρικα. Ναι, ωραία. Σαν ωραία. Άπλας που είσαι, σαν άπλας που είσαι, για να θέλεις να το μειώσεις και λίγο, είπες να γίνουν 1000. Λοιπόν, και δεν έκανε πίσω και είπε 1000. Αλλά ο Ζάχος, επειδή το είπε και προηγουμένως ότι μεταξύ φίλων δεν πρέπει να μπαίνουν τα διαστηγήματα, έβαλε πλάτη για να, να βαγίσει το συγκεκριμένο στήριο. Μία άνω τελεία. Μία άνω τελεία φορά είμαι. Ναι, εντάξει. Δεν θα αναβαγίσει. Αφού είναι μεταξύ φίλων και λες εμένα παράλογο, να σε πληροφορήσω ότι εγώ ποτέ δεν κολλάτισα τον Μπουγκάτσα να βάλουμε λεφτά. Λοιπόν, παράλογος είσαι. Παράλογος δεν είμαι εγώ, γιατί μεταξύ φίλων με τα λεγόμενά σου, αυτός που ζήτησε να βάλουμε λεφτά έστω και 300 ήταν ο Μπουγκάτσας, όχι εγώ. Και το έχει κάνει επανειλημμένα, ενώ κρατούσα, άκουσε με λίγο, ενώ κρατούσα αμυντική στάση. Κάποια στιγμή λοιπόν, εφόσον θέλει να παίξει και με αβάντα, γιατί το σωστό, το τίμιο, το αρσενικό, το κακαλάτο, το καριδάτο, οι άντρες με λίγα λόγια βάζουν και εδώ και εκεί. Δεν παίζουμε αβάντα. Μα δεν σε είναι αβάντα να βάλω μόνο στο Άρης ΠΑΟΚ και ο Μπουγάτσας να μην βάλει στο ΠΑΟΚ Άρης. Δεν το καταλαβαίνεις. Συγγνώμη. Όχι, συγγνώμη. Εσύ το παρουσιάζεις σαν κάτι αρνητικό. Δηλαδή, ενώ ισχύει κάτι άλλο. Από τη, μία σου λέω, από τη μία μου λες μεταξύ φίλων και τα λοιπά, σου λέω εγώ ποτέ δεν είπα για χρήματα. Ο Μπουγάτσας επέμενε 3 φορές βγήκε στον αέρα και με προκάλεσε. Και λέω, αφού με προκαλείς, όχι 300 ρε μάγκα, και με αβάντα θα σε βάλω ένα 1000. Λοιπόν. Έτσι ξυγιόμαστε εμείς, οι ασπρόμαυροι, κατάλαβες? Και με την αβάντα που θέλετε. Άκουσα να δεις. Αλλά ποτέ δεν ήρθε το 1000, να σου πω και τι έγινε. Όχι, εγώ θα... Με πήρε τηλέφωνο 10 και 4 μόλις τέλειωσε η εκπομπή και μου λέει, Τάσο, να είπε ο συνέτερός μου ότι θα στεναχωρηθείς εσύ ή εγώ και θα μαλώσουμε, ξέρω εγώ, επειδή είναι μεγάλο το ποσό. Να το κάνουμε, λέει, 300 πάλι. Το λέω, φιλαράκι, εγώ δεν ανερώ, ή 1000 ή τίποτα. Διάλεξε. Και τελικά, επειδή εγώ να ξέρεις, συγγνώμη Ζάχο, ναι, επειδή να ξέρεις εγώ και να κέρδιζα το στίγμα, δεν θα τα έπαιρνα τα λεφτά από τον Νίκο. Δεν θα τα έπαιρνα τα λεφτά, γιατί από φίλο δεν έχω πάρει ποτέ λεφτά από στίγμα. Ούτε αυτό ξέρω. Δεν θα τα έπαιρνα ποτέ, σορκίζομαι ότι έχω ιερό. Εντάξει, καταλήξαμε στο να βάλουμε ένα τραπεζάκι και να είναι παρόν ο Ελβετός εδώ ο Ζάχος και ο άλλος ο Ζουαζιλανδός ο Μανώλης. Έτσι, ένα λοιπόν, τραπεζάκι, μια χαρά. Για να πω κάτι. Εγώ για να ξέρεις και τι γίνεται, γιατί με κατηγόρησες, φίλε. Γι' αυτό σε απάντησα, αλλιώς δεν θα σε απαντούσα. Ούτε καν να το έκανα θέμα, Πασκάλη. Αν σε κατηγορούσα, δεν σε άκουγα. Δεν σε κατηγόρησα. Απλά σου είπα ότι ο Μπουγάτσας ποτέ του δεν είπε ότι θα κερδίσουμε στην Τούμπα. Εντάξει, μην τα ξαναλέμε, Πασχάλη, μην τα ξαναλέμε. Και τώρα μεταξύ φίλων. Αυτό είναι πονηρό, ρε φίλε, τώρα. Αυτό είναι θηλυκό, αυτό είναι θηλυκό που μου λες. Άστο, ρε, λοιπόν, εσύ θέλω... Μα ναι, ρε φίλε, το σωστό, είναι, το σωστό ποιο είναι, ρε εσύ, Πασχάλη. Τώρα μιλάμε σοβαρά. Δεν είναι άμα βάλουμε στο Χαριλάου να βάλουμε και στην Τούμπα. Βέβαια, όταν εγώ λέω ότι στην Τούμπα θα χάσω, γιατί να βάλω. Άντε πάλι. Ρε, άλλο σου λέω εγώ. Εγώ είμαι δηλαδή μακάκα να βάλω στο Χαριλάου και ο Μπουγάτσης είναι έξυπνος να με βάλει στην Τούμπα. Τι είμαι Αμερικανάκι, με περάσατε. Αλλά παρόλα αυτά δεν μάζεξα. Δεν μάζεξα και την έβαλα τη 1000 ρούπα. Πασκάλη, λοιπόν, δεν ξέρω. Εγώ δεν έκανα πίσω. Εγώ δεν έκανα πίσω, με συγχωρείς. Εγώ το διευθέτησα το πράγμα. Άστο. Το κανόνισε ο Ζάκης. Εγώ το κανόνισα. Εγώ. Ή τραπέζι, ή μπουκαλάκι στο Εσκομπάρ και καμιά 10 πίτσες θα πάμε όσοι θα είμαστε. Μπορώ να μάθω πού είναι το μαγαζί με την Μπουγάτσα, να πηγαίνω κάθε πρωί να παίρνω μια πτώση. Το μαγαζί με την Μπουγάτσα είναι βαμμένο ασπρόμαυρο και το έχει κλείσει, φίλε, εδώ και πολλά χρόνια. Πριν 20 χρόνια το μαγαζί. Το μαγαζί τώρα που έγινε το Εσκομπάρ είναι στην αρχή της Ανθέων. Είχε μαγαζί και δεν σέρβιρε σε παοξίδες, οπότε το έκλεισε. Έλεγα να είναι το στοίχημα. Και έχει από όλες τις ράτσες εκεί πέρα, μα πας στα μάτσα. Και Αριανούς και Παοξίδες και Ηρακλειδές και Ολυμπιακούς και από όλους. Θα πάρει το φίλο μου το Συρίου για μέρα και θα πάμε το Γιώργο. Το Γιώργαρο. Ωραίος. Πάρει και κανένα μπουκάλι βότκα για να σας στάσει. Λοιπόν. Εντάξει, εντάξει. Πασκάλη, σε ευχαριστούμε πολύ, φίλε. Να είσαι καλά. Καλό βράδυ. Καλό σου βράδυ. Καλά, να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Και μη σπάσεις το νερά σου Δευτέρα. Εντάξει, έγινε. Εσύ βάλε μπάντεντας, να είσαι ολοκάθαρος. Έτσι, σε θέλω να μοσχομυρίζεις, θέλω να είσαι καθαρός. Αλλά εσύ Ολυμπιακός δεν είσαι, γιατί κόπτεσαι τόσο πολύ για τον Άρη? Είπαμε, αγαπάω και Άρη. Άρη. Έχετε ένα κοινό με τον πρόεδρο, σωστός. Λοιπόν, γεια σου ρε Πασκάλη, σε καλά. Δεν είμαι κρυφό. Έτσι, έτσι. Να σε καλά, κάτι να σε καλά Πασκάλη. Γεια σου Πασκάλη, καλό βράδυ. Ελπίζω, δεν ξέρω αν στον παράσο Ολυμπιακός Άρης ήσουν εκεί δίπλα με τους
Τους 33 που ήταν με το πάνω, δεν ξέρω. Δεν ξέρω στο Καφτατζόγλιο αν ήταν ποιον υποστήριζε. Δεν ξέρω, εγώ δεν στο 0-2. Αυτό, ναι, εκεί που χαρκετιζόταν. Εκεί φωτογραφίες που χαρκετιζόταν κάτι παιδάκια με ένα, κάτι φανέλες από ένα σύνδεσμο. Άλλο μάτσι. Λοιπόν, πάμε στον επόμενο. Και θα πω και για το σύνδεσμο. Γιατί με αφήσετε να μιλήσω. Καλησπέρα στα παιδιά. Καλησπέρα, φίλε. Ζάχο, δεν θα το κλείνει. Αφού σερβίριζε μόνο σε Αριανούς, ένας Αριανός δεν καπαοξίδησε. Λοιπόν, όχι ρε φίλε, είπε... Το κλείσε το μαγαζί να... Λογικό. Χαριτολογώντας το είπα ρε φίλε, σιγά. Και εγώ χαριτολογώντας, σε πειράζω, πάω είμαι ρε φίλε, δεν σε βλέπω. Το όνομά σου αδερφέ, το όνομά δεν με βλέπεις τη γλώσσα. Παύλος, Παύλος. Γεια σου ρε Παύλο. Από πού μας παίρνεις Παύλη? Τώρα είμαι ωραίο καστρο, πάω πάρω το μικρό από την μπάλα. Ωραίο, δυτικός είσαι δηλαδή. Ναι. Ωραία, ωραία. Ζαχό, ναι. Ελπίζω να μην βάλετε την Κυριακή το security εκεί πέρα να φύγει τίποτα τέταρτο ναι. Ζαμπά και να βγει ο security να το μαργάρει. Το και καλά. Ο Ζαμπά είπες. Ναι, ο Ζαμπά. Μεγάλος, ναι. Μεγάλος παίξος ο Ζαμπά. Ζαμπά ανακηρύχθηκε, αν δεν το ξέρεις, ποδοσφαιριστής εβδομάδας από τη FIFA του. Και αυτό αμφισβητείται. Κοιτάξτε να δείτε. Το έχεις κάνει ποτέ εσύ, ο Άρης, έχει κάνει κανένα τέτοιο παίκτη. Τι να κάνουμε ρε φίλε τώρα δηλαδή. Μεγάλος παίκτης, το λέω, μα το λέω. Μεγάλος... Δεν ξέρω αν είναι μεγάλο παίκτη Ζάχο. Έχει δείξει καλά δείγματα και έχει ανακηρυχθεί από έλα, φίλε, από την εσύ που δεν μας βλέπεις. Έχει δίκιο ο Ζάχο που είπε ότι ναι. Δεν συμφωνώ ότι όποιο και να είναι το σκορ δεν με νοιάζει. Φυσικά θα υπάρχει πρόβλημα. Εγώ θα το πω. Δεν με νοιάζει πόσα γκολ θα βάλω στον Άρη την Κυριακή. Θα είναι ένα, θα είναι δύο, θα είναι τρία. Δεν με ενδιαφέρει. Αυτό όμως που έχει μεγάλη διαφορά και χαίρομαι που το κατανοούν και το καταλαβαίνουν οι υποκτήδες ότι είναι ότι υπάρχει διαφορά ανάμεσα στις δύο ομάδες. Δηλαδή ο Άρης αυτή τη στιγμή είναι στη δύσκολη θέση να μην μπορεί να χτυπήσει στα ίσια αυτή την ομάδα γιατί οικονομικά δεν έχει τις ίδιες δυνατότητες. Προσπαθεί να σταθεί παραπάνω μπάζει το ΠΑΟΚ, παραπάνω ποιότητα. Εντάξει. Δεν νομίζω αυτό όμως δεν είναι μόνοι παράγοντες για να το πει. Δεν νομίζω κανείς Αριανός να ισχυρίζεται ότι οικονομικά ο Άρης είναι ναι, στα. Αλλά αυτό δεν είναι. Απαγορευτικό να ονειρεύεται ότι ξέρεις εγώ θέλω να κερδίσω. Είναι φυσιολογικότατο αυτό το πράγμα. Όχι, όχι, το... Είναι φυσιολογικότατο αυτό το πράγμα. Ναι, εσύ το πας θα είναι σαν να είναι τεράστια έκπληξη αν κερδίσω ο Άρης τον ΠΑΟΚ. Όχι φυσικά. Δεν θα είναι. Δεν είναι αυτή η διαφορά. Κοίταξε με τη... Όχι, να σε απαντήσω. Ναι, να απαντήσω βέβαια. Γιατί έτσι όπως το λες. Ναι. Όχι, δεν θα είναι έκπληξη γιατί ο Άρης και στα Γιάννενα που έχασε έπαιξε καλύτερα από τα Γιάννενα και στο Πανιόνιο που έχασε έπαιξε καλύτερα από τα Γιάννενα. Απλά. Εκεί που θα πρέπει οι προσωπικότητες να πάρουν το βάρος και την πλάτη τους στην ομάδα, εκεί θα κάνει τη διαφορά ο ΠΑΟΚ. Δεν λέω ότι ο ΠΑΟΚ θα μπει τρένο και θα πατήσει τον Άρη. Αυτό που λες, περιμένουμε να το δούμε την Κυριακή. Ποιος θα έχει με περισσότερες προσωπικότητες. Έτσι. Θα το περιμένουμε να το δούμε. Εκ των ουκάνε περιμένω ότι και είμαι σίγουρος ότι έχει με προσωπικότητες η ομάδα μου. Έχει και ρέντα καθώς. Παρότι δεν παίζει καλό ποδόσφαιρο, έχει ρέντα ο ΠΑΟΚ. Αυτό πρέπει να το παραδεχτείς. Εσύ να το παραδεχτείς. Εγώ τι, εγώ αν το πω μπορεί να φανεί αντιπαοξίδικο. Ότι δεν μπορεί ο ΠΑΟΚ να πηγαίνει έτσι. Κάποια στιγμή θα αρχίσει να βελτιώνεται. Η αρχή θα γίνει από το Κλεάνης Βικελίδης την Κυριακή. Αυτό πιστεύω και εγώ. Ξέρεις, από και εγώ λέω μια που και οι δύο συμφωνείτε. Λέω η ρέντ σας δεν μπορεί να πάει άλλο. Και θα σταματήσει. Μπορεί να ισχύει, ναι, μπορεί να ισχύει. Ένα από τα δύο θα ισχύσει πάντως. Για να δούμε. Μπορεί να γίνει, να παραμείνει και ως έχει. Δηλαδή με μια μέτρια εμφάνιση. Επειδή υπάρχει η νοοτροπία της νίκης. Και έχει και καλά φεγγάρια. Έχει και την τύχη με το μέρος του ΠΑΟΚ. Άσχετα ότι αν τους στηρίζουν άσχημα τα κοράκια. Να το πούμε και αυτό. Κοίταξε, ξεκάθαρα πράγματα. Από τη στιγμή που είναι ξένος διαιτητής έχει τελειώσει το παραμύθι για τον Άρη. Ο Άρης θα κάτσει με κατεβασμένα τα χέρια γιατί ο Άρης θα χτυπούσε στη πίεση, στη δύναμη. Παύλε, δεν είναι απόλυτο αυτό που λες, Παύλο. Το μάτς δεν είναι εύκολο. Ναι. Είναι αρκετά δύσκολο. Όχι. Δηλαδή μην τρώτε τον παπά για τον ξένο διαιτητή. Πιστεύω. Με ξένο διαιτητή έπαιξε το Καραϊσκάκι και σου κόψε δύο offside. 0-3 μπορούσε να το έκανε. Πάντως, φίλε μου, αυτό που είπες για τον διαιτητή, ας πούμε ότι ο Άρης θα έπαιζε σκληρά, που δεν έχει δείξει ο Άρης τουλάχιστον σε 6 αγωνιστικές να είναι τέτοια ομάδα, για φέτος μιλάμε. Ναι. Ελπίζω να βλέπει και τις αγωνίες του Μάτος, γιατί οι τέτοιοι διαιτητές εδώ, οι Έλληνες. Ο Μάτος φέτος είναι Παναγία. Δεν έχει δει κανένα. Ο Μάτος φέτος. Τις αγωνίες του Μάτος έχει δουλευτεί, έχει δουλευτεί από τον Λουτσέσκου, τον έχει κάνει συστάσεις και αν το δεις είναι Παναγία ο Μάτος. Το είναι όπως ήταν η πρώτη χρονιά του Γκαρσία που έτρωγε τις κάρτες αβέρτα κουβέρτα τις κόκκινες
και ήταν Σαματατζής και Μανουρατζής. Τη δεύτερη χρονιά πήγαιναν οι παίκτες να τους χωρίσουν και τους έκανε τους παίκτες πέρα. Κυριακή, Κοντή, Γιορτή, για όλα. Όλα και αυτά που είπε ο φίλος. Θέλαμε ο Άρης να ανέβει στην Αθβαθνική, τα θέλαμε αυτά τα παιχνίδια, να μην παραπονιόμαστε ότι να μιζέρια, γρίνια, έπαρση και αυτά εδώ. Εμείς σοβαρά, η ομάδα μας θα πάει σοβαρά εκεί πέρα στο κήπεδο, να παίξει την μπάλα που ξέρει, να βάλει ένα γκολ. Εγώ με ένα μηδέν είμαι ευχαριστημένος, δεν θέλω παραπάνω και να σηκωθεί να φύγει. Είσαι καλός, άνθρωπος. Είσαι καλός άνθρωπος. Όχι, δεν το... Το εντάξει, οι τρεις πέντε με νοιάζουν. Σου εννοεί, ναι, ότι το σκορ μετράει. Καλά, φυσικά. Αυτό με νοιάζει. Πάω ξύζει ένα κύριο της ομάδας. Ξέρεις γιατί το λέει αυτό ο Παύλος. Ναι. Πέρσι, ρε φίλε, έπαιξα την μπάλα της ζωής μου. Ήμουν αίτητος παντού. Αίτητος, δεν έχανα πουθενά. Και μου το κλέψανε. Και μου το κλέψανε. Κοίταξε, να τα λέμε όλα, Παύλο. Το κλέψανε. Το χάσαμε κι εμείς. Να απαντήσω κι εγώ έτσι. Το χάσαμε κι εμείς, Παύλο. Εμείς το χάσαμε με το χαρτάκι που. Θα μου πεις ο άνθρωπος σημάδεψε έναν άνθρωπο που περπατούσε να πετάξει ένα χαρτάκι ενώ ο άλλος περπατάει και να το φάει στον ώμο και να κάνει το πεταμένο. Αλλά αυτοί δεν είναι άντρες. Αυτοί δεν είναι άντρες. Αυτοί παίζουν σε κήπεδο που δεν είναι δικό τους και δεν το πληρώνουν. Τους έχει δει που σκοτώνονται τώρα δύο μέρες. Δεν είναι άντρες. Αλλά με την ΑΕΚ, μας το έφαγε ο τέταρτος και ο επόπτης. Το ποντίκι εκείνο και ο τέταρτος που είπα από το μικρόφωνο, η Νόβα το δίνει offside. Να σε καλά, Παύλο. Και ο δικός μας τρελάθηκε και πήγε. Να σε καλά, Να σε καλά, ρε Παύλο. Ωραίος, ωραίος. Να σε ακούμε. Και εγώ να πω γιατί τα λέγατε, τα συμφωνούσα. 23, 10, 2, 87 και 3 οχτάρια. Για άλλο ένα δεκάλεπτο θα είμαστε εδώ. Δεν σας κλέψαν τίποτα. Αυτοκτονήσατε, ναι, δεν σας κλέψαν τίποτα. Όπως τώρα είναι η μείον 3 για και δικαίως, έτσι ήσασταν κι εσείς. Δεν σας κλέψαν τίποτα. Δεν είναι τα ίδια. Εγώ έτσι λέω εγώ. Εσείς και εγώ και εσείς έτσι λέτε. Ο κόσμος επειδή ξέρει, υπάρχει ένα μάτς. Υπάρχει ένα μάτς το οποίο δεν τελείωσε ποτέ. Στην ΑΕΚ τελείωσε μια χαρά. Υπάρχει ένα μάτς το οποίο ένας διαιτητής κατοκύρωσε. Κατακύρωσε τον γκολ μαζί με τον επόπτη, δείξα σέντρα και μετά από 7 λεπτά το πήρε πίσω. Το ξανακατακύρωσε. Είπε, διέταξε την ΑΕΚ να βγει. Η ΑΕΚ δεν βγήκε και έκανε τους τρομοκρατημένους. Και πήγε στα δικαστήρια. Δεν πήγε ο Κομίνης να καταθέσει ποτέ. Μα ποτέ. Και έτσι και δόθηκε το μάτσε από την άλλη πλευρά. Η ΑΕΚ τιμωρήθηκε γιατί έκανε κάποια επεισόδια. Το μάτσε τελείωσε. Υπάρχει αποτέλεσμα. Στον ΠΑΟΚ δεν τελείωσε ενώ το σκορ ήταν 1-0. Έχει τεράστια διαφορά σε αυτό που λες, γι' αυτό σε διορθώνω. Γιατί εγώ λέω ότι το Άρης Ηρακλής δεν τελείωσε ποτέ και έπεσα. Το Άρης Αθηναϊκός, το Αθηναϊκός Άρης δεν ξεκίνησε ποτέ και έπεσα. Τι να κάνουμε. Το Άρης Ηρακλής, φίλε, το διακόψατε. Και αυτό διακόπηκε. Το διακόψατε. Μπήκε ο άλλος με το κουμπούρι. Τι ήθελα να σας δώσουμε κάνα παράσημο. Δεν μπήκε ο άλλος. Με τι μπήκε, με οδοντογλυφίδα. Το κουμπούρι το έχει για προσωπική προστασία και ήταν νόμιμη η αποστολή που είχε. Νόμιμη. Εγώ δεν είπα ότι είναι παράνομη, αλλά μπήκε με το όπλο. Τι να κάνουμε. Μπήκε με το όπλο. Έπρεπε να σας δώσουν ένα παράσημο. Ξέρεις πώς είναι με όπλα. Δεν πήραξε κανένα. Αλλά υπήρξε αιτία και μπήκε. Αν είχε κατοχυρωθεί τον γκολ όπως έδειξε ο υπόπτης και ο διαιτητής σέντρα, δεν θα υπήρχε καμιά είσοδο. Αν υπήρχε βάρ, θα το δείχνε κατευθείαν offside και δεν θα έλεγαμε τίποτα. Η UEFA παραδέχτηκε ότι δεν υπάρχει. Ξέρεις τι λέει ο νόμος. Ο νόμος είναι το δίκαιο του εργάτη. Ξέρεις τι λέει για το διαιτητή, τι ισχύει. Τι ισχύει. Από τη στιγμή που δεν κόβεται το οπτικό πεδίο του τερματοφύλακα. Το κόβει το οπτικό πεδίο μπροστά του. Πλάκα κάνεις. Όχι, ουλίτιδα. Τι κάνω. Εσύ. Δεν του κάνω. Λίγο σοβαρότητα να έχουμε. Τι σοβαρότητα έχουμε. Τι έχουμε. Δεν του κόβει το οπτικό πεδίο, δεν είναι μπροστά του. Όχι. Ζάχο, άλλο μάτσο έχει δει. Άλλο μάτσο, άλλη φάση. Μπορεί να έχω δει άλλη φάση. Άλλο μάτσο έχει. Λοιπόν, πάμε στο φίλο. Έτσι, από τη στιγμή που. Να τελειώσω. Ναι, από τη στιγμή που δεν κόβει το οπτικό πεδίο του τερματοφύλακα και δεν τον παρεμποδίζει στο να κάνει εκτείναξη, να μπλοκάρει την μπάλα κτλ. Δεν υπάρχει κανένα. Ωραία, οκ. Ακούγόμαστε και δύο έτσι. Έτσι. Λοιπόν, έλα, πάμε φίλο. Στο φίλο. Γεια σα, Λεβέντε. Γεια σα, καλησπέρα. Καλησπέρα. Ευτυχώς, ρε παιδιά, ήρθε η Κυριακή να τελειώσουμε. Ναι. Φαντάσου, Τάσο, να είχαμε την αγωνιστική 15η. Θα μας ζαλίζαν τα ούμπαλα 15 εβδομάδες. Άντε να τελειώσει, να καθαρίσουμε την πουγάδα, να ξεβρωμίσει η πόλη. Και για το... Δεν ήταν πιστόλι, κύριε Ντρούλη. Να ξεβρωμίσει η πόλη, τι εννοείς, φίλε, να ξεβρωμίσει η πόλη. Έτσι δεν γράφετε εσείς τα μπλουζάκια σας. Δεν ξέρω, εγώ δεν έχω δικά. Εσύ είπες. Υπάρχουν μπλουζάκια τέτοια, ζάχου, που τα γράφετε. Καλά, και άμα είναι από ό,τι γράφετε και από την άλλη, τι θα πείτε, γράφετε. Τι μπλουζάκι, εδώ ακούγεται στον αέρα να ξεβρωμίσει πολύ. Τι εννοείς, ρε φίλε, δεν ξέρω. Αυτό που γράφει το μπλουζάκι σας είπε, ρε φίλε. Α, να αρχίζουμε ό,τι βλέπουμε από εδώ να τα λέμε. Ρε φίλε, εντάξει, αυτό που έγραψε το μπλουζάκι σας είπε. Οκ, okay, φίλε, για προχώρα. Τι να προχωρήσουμε, εσάς δεν σας έδωσε ο Κομίνης ένα πέναλτι και το κάνετε θέμα. Λες και κάνετε συμβόλαιο, θα το βάζετε. Ένα πόντο χάσατε. Εμείς χάσαμε από τον Κομίνη ένα πρωτάθλημα. Σωστά, εσείς θα μας το χάνατε το πρωτάθλημα. Με αυτή τη λογική, με τη λογική σου φίλε, ότι αν βάζαμε το πέναλτι, και εγώ λέω και ας το κατακύρωναν το offside το γκολ, στα 7 λεπτά θα σε έβαζε 3 γκολ η ΑΕΚ.
Σόπα. Τι σόπα, εσύ ξέρεις ότι θα χάναμε το πέναλτι. Σόπα. Εσύ... τι σόπα, ουλίτιδα. Δηλαδή, τι σόπα, υπάρχει σόπα. Νόμος, υπάρχει νόμος άμα κυρίσεις πέναλτι το βάλεις 100%. Και καλά και εσύ υπάρχει νόμος που λέει αν παίξουμε τα 7 λεπτά καθυστέρησης δεν μπορεί να βάλει τρία κολλιά. Γιατί δεν βγήκαν τα κορίτσια. Γιατί να βγουν, γιατί υποχρεωμένοι ήτανε. Για ποιο λόγο. Γιατί είχα το πρωτάθλημα στην τσέπη του και δεν βγήκα. Ήταν υποχρεωμένοι. Υποχρεωμένοι, άμα ήταν θα ήταν οκομμένοι. Με κάνε ταξοκομμένοι να βγουν. Δεν είναι κανένα κομμένοι. Υπάρχει φωτογραφικό υλικό. Α έβγαινε στη σέντρα. Α έβγαινε στη σέντρα και να τα σφίριζε να αρχίσει το μάτι. Του είπε ρε φίλε, βγείτε σέντρα. Σφίριξε και του είπε βγείτε σέντρα. Τι να κάνουμε τώρα, αφού υπάρχει. Δεν τα ξέρει καλά. Δεν βγήκαν οι άλλοι γιατί ισχυρίστηκαν ότι είναι τρομοκρατημένοι. Γι' αυτό του λένε τρομοκρατημένου. Εντάξει, τα παιδιά έχουν φιλικές σχέσεις με την ΑΕΚ. Εσεί στην εξηγία σου μαζί κάνατε. Εμείς κάναμε με την ΑΕΚ. Προλάβαμε από τη Β' Κοίταξε, γι' αυτό πάει ο πρόεδρο σου τώρα. Σοβαρά μιλά. Γι' αυτό πάει ο πρόεδρο τώρα και ζητάει ξένου διαιτητέ. Γι' αυτό έχει το δικαίωμα. Επειδή έγινε εξηγία σε τον ΠΑΟΚ. Αγκαλιά την εξηγία σου. Κατάλαβε. Φιλικά παιχνίδια με τον Ολυμπιακό 6 ώρα το πρωί. Ναι, καλά ναι, ναι. Τα πάτε. Δεν πειράζει, φίλε. Εμείς ακόμη σε μπαράζ δεν πήγαμε με. Δεν πήγαμε ακόμη ψήφι. Πήγατε και το χάσατε στο ημίχρονο. Κάτι βαλίτσες. Δεν πήγαν οι οπαδοί μου. Κάτι βαλίτσες. Για τις αφήξεις έρχονταν. Οι οπαδοί μου δεν πήγαν σε κανένα μπαράζ να κάθονται με τους Ολυμπιακούς. Τα ηγετικά στελέχη κιόλας. Τα ηγετικά. Μα δεν έχεις την πολυτέλεια να κάνεις καζούρα, Σιριζάχο. Εδώ έγινε εκείνη το 1980. Έγινε καζούρα στους βλαχολυμπιακούς που δεν πήραν χαμπάρι ότι ξεφτιλίστηκαν. Που μπήκαμε μέσα στην κερκίδα τους και κάναμε καζούρα και σε εσάς. Και στου Ολυμπιακού. Yeah. Αλλά γιατί μένει σε αυτό και δεν λες τι έγινε στο ημίχρονο Ολυμπιακό Άρης το 1980. Άμα ξέρεις εσύ και έχει στοιχείο. Εσύ πες, η ομάδα σου έπαιζε. Τη δικιά σου ατάκα. Εγώ στοιχεία δεν έχω. Στοιχεία βγάλω. Άμα η στοιχεία βγάλω. Οι δικοί σα τα λένε. Οι ίδιοι δικοί σα τα λένε. Το ξεσκίσατε τον Ολυμπιακό στο πρώτο ημίχρονο και στο δεύτερο ήσασταν Άγιο Όρος. Τώρα η συμμαχιούλα με το Μαρινάκι. Συμμαχιούλα με το Μαρινάκι, εσύ η σύμβουλή σα στην ΕΠΟ. Ο δηλωμένο πρόεδρο. Τα λέω εγώ, ο Γεωργίου τα λέει. Ποιο Γεωργίου, ρε φίλε. Α, ούτε ο Γεωργίου ξέρει. Θα ρωτήσουμε το μήνο που τα ξέρει όλα. Θα ρωτήσουμε το μήνο που είναι αντικειμενικό. Για πε. Ναι. Αυτά. Λοιπόν. Γεια χαρά, Ντάν. Να είσαι καλά. Να ξεπρομίσει η πόλη. Να είσαι καλά. Λοιπόν, στο 3-0 θα γίνει και αυτό. Μη στεναχωριέσαι. Στο 0-3 να δεις τι εισαγωγή θα υπάρχει. Ναι. Λοιπόν, να πούμε στους ορισμούς για ακόμα μία αγωνιστική. Βέβαια, αυτά δεν τα λέτε. Ποια? Ότι ορίστηκε ο κύριος Κομίνης, ο οποίος θα σφυρίξει στο Λάρισα Λαμία. Εγώ τι να πω γι' αυτό. Δεν το είπε αυτό. Αυτός... Ο Άρης κάνει κουμάντο. Καταρχήν δεν έβγαλε ακόμα, ούτε πρόκειται να βγάλει ανακοίνωση. Υπάει Άρης. Ναι. Για το πέναλτι που θα σε έδωσε και δικαιολογημένα ορίεστε όλη τη βδομάδα. Λάθος του για μένα. Έτσι. Για μένα. Το είπα Δευτέρα. Για μένα δεν μπορεί να πει. Αλλά Δευτέρα ασχολείστε μόνο με τον ΠΑΟΚ. Δευτέρα εδώ οι Ολυμπιακοί, οι Αεξίδες, οι Αριανοί έχετε γίνει ένα κόμμα. Είστε όλοι κατά του ΠΑΟΚ, κατά του Σαββίδη. Έχετε λυσάξει, έχετε σκάσει. Και αυτή θα είναι η τιμωρία σας. Την Κυριακή θα μεγαλώσει ακόμα την παρέση. Και φυσικά αυτό που σε έσφαξε, όπως είναι στον Πανιόνιο, δεν ασχολείσαι που μετά από μία αγωνιστική ξανασφυρίζει. Ωραία. Ο δικός μας άνθρωπος κάνει κουμάντο στην ΕΠΟ. Ο δικός μας. Και δεν το είπε αυτό ο Καρυπίδης, ο δικός ο πρόεδρος το είπε. Ο δικός μας ο άνθρωπος. Ας κάνει την εξηγέση, ας το σουτάρει. Τι τον περιμένει. Ο δικός μας άνθρωπος είπε. Δεν μου λες. Στηρίζουμε, λέει, κραμμένο. Ο δικός μας άνθρωπος. Δική μου διέλευση είναι. Να σου πω. Να περιμένω. Το ότι ορίζονται και παίζουν. Στα ντέρμπι τουλάχιστον, η Big Four, γιατί η Big Five δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Υπάρχει Χαβάη 5-0. Είστε πέμπτη σε πρωταθλήματο, οπότε δεν υπάρχει. Υπάρχει Χαβάη 5-0. Τι να κάνουμε. Το ποιοι είναι οι Big Four, αν πάρετε φέτος, μα στάνετε σε αυτό. Το άσπρο μαύρο δεν μπορεί να το κάνει. Ούτε κι εγώ αυτό λέω. Εντάξει, οι τέσσερις μεγάλες ομάδες είναι. Είναι ο ΠΑΟΚ, Ολυμπιακός, ΑΕΚ, Παναθηναϊκός. Καλά, στα πρωταθλήματα πιο κάτω. Στους τίτλους είμαστε πολύ παραπάνω από εσένα. Έχετε περισσότερους τίτλους. Άρα. Πρωταθλήματα και λιγότερα. Άρα τελείωσε. Μην την ψάχνεις τη δουλειά. Οι τίτλοι μετράνε. Πάτε να ισοφαρίσετε. Οι τίτλοι μετράνε. Τι να ισοφαρίσουμε. Εσύ για να ισοφαρίσεις θέλεις. Τέσσερα έχεις. Τα διπλούς τίτλους έχω από σένα. Τα πρωταθλήματα. Διπλούς τίτλους από σένα έχω. Τρία πρωταθλήματα. Τι να ισοφαρίσεις. Λοιπόν, με το ζόρι, παρακαλάς, γίνεσαι επέτης και ηγετεύεις να γίνεις Big Four. Δηλαδή βλέπεις όλοι σε αγνοούν, όλοι σε έχουν να πούμε, είσαι ο Τζανετάκος του ελληνικού ποδοσφαίρου που έχει υπηρετήσει τις κατηγορίες Β' και Γ' τόσες φορές. Φυσικά. Και πας δηλαδή τώρα να κερδίσεις εντυπώσεις. Εφόσον δεν ήμουν ουρά κανενός. Καλά, το αν ήσουν ουρά κανενός. Να κλείβω τα κοκαλάκια να παίρνω και κουκάλια. Εγώ ξέρω και στο κόκκινο Λέοπαρτ και στο πράσινο Λέοπαρτ.
Ήσουν με τις σαρδέλες, δεν έπεσες. Για το κομμένι θα μας πεις που ξανασφυρίζει. Δεν είχα το μεγάλο αφεντικό. Ε, γιατί το μεγάλο αφεντικό σας δεν, είχα, δεν μίλησε για το κομμένι. Δεν κομμένι. Είχα τον παπά Παναθηναϊκό να μου δίνει 6 εκατομμύρια ευρώ να μην πέσω, να παίρνω τα σαπάκια. Ε, τι να κάνουμε. Δεν είχα 6 εκατομμύρια. Και εσύ άμα δεν σε βάζανε σε άρθρα 44, δεν έπαιρνε σταμιακές διευκολύνσεις από Ολυμπιακό. Δανεικούς με ζαραδούκες, στάτους, διαμαντάκους, Αναστόπουλους προπονητές, θα είχε πάει πολύ πιο μπροστά στα κουτσοχώρια με τα τρακτέρ. Εκατομμύρια για σαπάκια δεν πήρα από τον παπά Παναθηναϊκό εγώ. Και να περνάει όλοι σαν τέπε. Όλοι σαν τέπε να κάνει το γύρο του θριάβου στην Τούμπα. Δεν σε φταίει κανείς. Ποτέ δεν έγιναν αυτά. Που χρέωνε στο Κοντομινά με 600 εκατομμύρια δραχμές τον Αγαθοκλέον. Τι να κάνουμε, ρε φίλε. Ο παπάς Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός που με τις αρδέλες δεν έπεσε. Ο Έλληνας Σαβίδης πέρασε από σένα. Ο Έλληνας Σαβίδης λέω. Ο Έλληνας Σαβίδης. Γιατί το λέτε εσείς κάπως αλλιώς. Ο Έλληνας Σαβίδης πέρασε από τον Άρη. Σαν μεγάλος οικονομικός παράγοντας. Και, και έφυγε κακή κακός, απογοητευμένος και αδειασμένος με αιμετικές καταστάσεις όπως είχε δηλώσει. Έφυγε γιατί δεν ήθελε. Έφυγε δεν... γιατί κάνατε μεταγραφές 600 εκατομμύρια δραχμές. Τον Αγαθοκλέος, ρε παιδιά. Ανέχεται το Θεό σας. Εσύ κάνεις 1,5 εκατομμύριο το Χατζερίδη τώρα και 1,5 και 2 το Βέρμπλου. Χατζερίδης, φίλε, έχει παίξει Champions League. Ναι, εντάξει. Εθνική Ουκρανία, τα λοιπά. Να σου πω, τα 20.000 τι γίνανε. 20.000. Κάτι εκεί με ένα σύνδεσμο 20.000 που μαζεύω. Δεν ξέρω αν ξέρεις εσύ κάτι. Α, εγώ ρωτάω, εσένα ξέρεις. Όχι, δεν ξέρω τι. Α, εντάξει, ό, πού να ξέρεις. 20.000 τι να ξέρεις. Θα δηλαδή, τελειώσουμε. 20... Θα τελειώσουμε. 10.500, θα μπουν οι άλλοι. Εντάξει, γιατί. Πες για, για τον Παύλο. Όταν βλέπεις. Πες για τον Παύλο. Τι πράγμα είσαι, με αφήσεις να μιλήσω. Λοιπόν, να πω όχι. Θέλω να πω κάτι για το στοίχημα. Να πω κάτι για το στοίχημα γιατί θα ακούει κι ο άλλος. Λοιπόν, δεν είπε, εντάξει, μεσολάβηση δεν είναι μεσολάβηση. Μεταξύ φίλων. Εδώ ένα δίκιο το έχει, εδώ αυτός. Και ξέρετε ότι δεν πολλές φορές του δίνω δίκιο, αλλά εδώ το έχει. Όταν θέλεις να βάλεις στοίχημα, το λες, πάρ' τον τηλέφωνο και πες τον. Στον αέρα, άστο. Λοιπόν, ούτε 300 και 300, ούτε 300, ούτε τέτοια. Δεν είναι εποχές. Ναι, δεν είναι εποχές, ακριβώς. Μαγαζία και παίζει, έλα ένα μπουκαλάκι ουίσκι, αυτός πίνει κιόλα σαν δεινόσαυρος. Ή ένα. Μπουγάτσε ελεύθερο είναι, δεν έχει υποχρέωση. Εγώ έχω τρία παιδιά. Παρ' όλα αυτά δεν μάζεξα και με αβάντα τον έβαλα. Και εσύ το έκανε και αυτό ήταν τέτοιο. Άστο. Λοιπόν, άρα θα μπει ένα μπουκαλάκι ωραίο με 4-5 πίτσες εκεί πέρα στο μαγαζί. Όποιο χάσει θα το πληρώσει. Καλά, εσύ τι στεναχωριέσαι, ότι και να γίνει θα πληρώσει. Φυσικά, εγώ θα φάω. Και εσύ και ο άλλο. Εγώ δεν πίνω, εντάξει. Ο Εμμανουήλ. Δεν πίνω, αλλά θα φάω. Εκεί καμιά πίτσα. Καλύτερα πιέσει. Ναι, εντάξει, θα πιω κάτι. Ανάλογα τι θα είναι το ποτό. Λοιπόν, να πούμε και μια που λέμε για Μάνο Καλογεράκη. Και Νίκο Μπουγάτσα, ότι η εκπομπή Ράδιο Μαρμίτα που την ακούτε Δευτέρα και Παρασκευή 10 ως 12 και Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη 8 ως 10 έχει βασικό υποστηρικτή της το Escobar Espresso Coffee Bar, Γεωργίου Παπανδρέου 9, τηλέφωνο 2311 208 301. Το Escobar είναι ανοιχτό από τις 8 το πρωί για το καφέ σας μέχρι αργά το βράδυ για το ποτό σας. Το ωραιότερο στέκι της πόλης για να απολαύσεις τους αγώνες των πρωταθλημάτων Super League, Champions League, Europa League και της αγαπημένης ομάδας με κρύα πιάτα, καθαρά ποτά και με Champions League, ειδικά τελευταία μεταγραφές Champions League. Έτσι. Champions League. Και μοναδικές. Μία επίσκεψη θα σας πείσει για τον λόγο του αληθές. Να ευχαριστήσουμε για άλλο ένα βράδυ και το πιστοπολείο Πορκίτο που ήταν εδώ κοντά μας άλλο ένα βράδυ στην πρώην διοικητηρίου Καρόλη και Δημητρίου 52. Όπως και το πρατήριο υγρών καυσίμων τον Ιωάννη Θεόπουλο στην περιοχή Σικαιών με μοναδική ποιότητα στο καύσιμο και έχει ξεκινήσει και η διανομή πετρελαίου, να το ξέρετε και αυτό. Επίσης να επισημάνουμε και να κλείσουμε για να μπει άλλη εκπομπή ότι 20 του μηνός η οικογενειακή ταβέρνα Τα Πιθάρια, ο άλλος υποστηρικτής της εκπομπής, θα έχουν το πρώτο λαϊβάκι της σεζόν και από τον Νοέμβριο θα υπάρχει κάθε Παρασκευή και Σάββατο ζωντανή λαϊκή ορχήστρα για τις μοναδικές αξέχαστες στιγμές που σας προσφέρει η οικογενειακή ταβέρνα Τα Πιθάρια στη Λεωφόρος Παπανικολάου στο Ρετζίκι, ο αδερφός ο Άκης. Λοιπόν, αύριο 8 η ώρα πρώτα θέλω και πάλι μαζί. Ευχαριστήσουμε όλο τον κόσμο συμμετοχή ακρόαση. Μπράβο. Αυτά. Ακολουθούν τα παλικάρια Νίκος Παπαδόπουλος, Νίκος Μοσχοβίτης με την εκπομπή Μπαλαντέρ. 12 η ώρα μέχρι όσο πάει. Γιώργος Ζαγόρας με την ζούγκλα του. Μείνετε εδώ συντονισμένοι, μην το κουνήσετε ρούπι. Από Ράδιο Μαρμίτα, Τάσο Τρέγια, Ζάχο Ντρούλινγκ και τον Νικολίτη μας, τον Ιωάννη Ζάτσι. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ Τετάρτης. Καλό βράδυ. Auf Wiedersehen.